Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε ζωντανά εδώ από την Κρήτη TV, εκπομπή Εκλογές 2023. Σας θυμίζω το ραντεβού μας είναι συνήθως με το Ελεύθερο Σημείο, όμως έχοντας μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο και έχοντας σχεδόν διανύσει την πρώτη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι καλό να γνωρίζουμε και τους υποψηφίους, τις απόψεις τους, αλλά και να συζητούμε μαζί τους θέματα τα οποία αφορούν κυρίως στην Κρήτη. Αυτό είναι μία επιλογή, καθώς ο κρητικός λαός, οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν και σε εκείνους απευθυνόμαστε, προφανώς και θα διαμορφώσουν το κριτήριο πριν από την κάλπη, ακούγοντας το πρόγραμμα, τις απόψεις, αλλά γνωρίζοντας κυρίως και την προσωπικότητα των υποψηφίων, που και αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να μην περνάει από το μυαλό μας, αλλά μετράει. Ξέρετε, ο κόσμος σταθμίζει. Ξέρει αν ο χαρακτήρας του καθένα είναι ικανός για να τον εκπροσωπήσει, να τον αντιπροσωπεύσει στην Βουλή. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τους προσκεκλημένους, να κάνω μία υπόμνηση μόνο από την αρχή, ότι ο εκπρόσωπος του Πασόκ Ινάλ, ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης, έρχεται, που είναι απόψε καλεσμένος φυσικά μαζί μας, έρχεται από μία περιοδία, όπως μας είπε, βρίσκεται καθοδόν, οπότε θα μας συγχωρήσετε που θα τον δείτε να εισέρχεται στο πλατό σε λίγο. Να πάω όμως ευθύς αμέσως να σας συστήσω τους υπόλοιπους καλεσμένους. Ο κύριος Γαβρίλ Τσουντάνης είναι μαζί μας, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ρεθύμνου. Καλησπέρα, κύριε Τσουντάνη. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ. Νομίζω έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα. Ο κύριος Γιώργος Αρμουτάκης, γνωστός στην κοινωνία του Ηρακλείου. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκαμε. Τρεις θητείες δήμαρχος στις Μύρες, αργότερα στο Δήμο Φεστού. Ναι. Εκπροσωπείτε, ας το πούμε έτσι, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνω με το ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε στον κύριο Δημόκρητο Σαλούστρο. Καλησπέρα, κύριε Σαλούστρο. Καλησπέρα και σας. Με το ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τη δράση σας και την εκπροσώπηση των εργαζομένων, που πολλές φορές έχετε μια ηχηρή φωνή, ας πούμε, και ακούμε τα προβλήματά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω, και αυτή ήταν η ιδέα απόψε, με ένα μικρό πρόλογο από τον καθένα, να γνωρίσουμε τις προσωπικότητές σας. Δεν είστε όλοι από τον ίδιο νομό, και αυτό έγινε η πρόκληση και είναι ενδιαφέρον, γιατί τα προβλήματα θα λέγαμε ότι είναι κοινά για το νησί, τα μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα τοπικά, ένας δρόμος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας μεγάλος δρόμος, ο ΒΟΑΚ μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ο τουρισμός, η οικονομία. Αυτά αφορούν ολόκληρη την Κρήτη. Θα ήθελα, κύριε Γαβρίλ Τσουντάνη, να μας μιλήσετε λίγο για εσάς. Γνωρίζω από το βιογραφικό σας ότι έχετε ασχοληθεί και με τον εθελοντισμό, έχετε μια κοινωνική προσφορά αρκετά μεγάλη, με έμεσο τρόπο και με τον τουρισμό, αλλά και κυρίως με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναπηρία ατόμων σήμερα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κρίνει αν είναι μεγάλη ή μικρή προσφορά, οπότε δεν θέλω να το θίξω αυτό. Από αυτό που διαβάζουμε τουλάχιστον το κρίναμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω εγώ να θίξω και να γνωρίσει ο κόσμος για μένα είναι ότι το ένα μου κομμάτι, η ενασχόληση, η επαγγελματική, είναι με τη διαφήμιση και τον τουρισμό, οπότε γνωρίζω πράγματα εκ των έσω, θα λέγαμε, για το τουριστικό κομμάτι. Είναι ο ένας τομέας. Και το εθελοντικό μου κομμάτι έχει να κάνει με την αναπηρία και με την ειδική αγωγή, οπότε και γι' αυτό γνωρίζω πράγματα. Και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ έχει να κάνει και με τις δύο αυτές, και με τους δύο αυτούς τομείς. Βέβαια και εσείς ως υποψήφιος θα κληθείτε απόψε να απαντήσετε και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα έργα και με τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την Κρήτη. Μια ερώτηση πριν πάω στον κύριο Αρμουτάκη, την απαντάτε πολύ γρήγορα διότι θα αφιερώσουμε χρόνο. Πιστεύετε ότι η Κρήτη είναι ένας, αν μιλήσουμε για επισκέπτες τουρίστες, αλλά και για τους κατοίκους της, είναι ένας προορισμός, ένας τόπος φιλικός για άτομα που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα, μια αναπηρία, έτσι, μια κουβέντα μόνο, για να πάρουμε μια ιδέα. Αφού δεν το αναλύσουμε τώρα, θα πω γενικότερα έχει να κάνει με τι συγκρίνουμε. Αν συγκρίνουμε με άλλες πόλεις του κόσμου, όχι, δεν είμαστε φιλικοί, δεν είμαστε προσβάσιμοι όπως θα έπρεπε, όπως θα θέλαμε. Όμως, αν συγκρίνουμε με άλλα μέρη της Ελλάδος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε σε εξαιρετικό καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Αρμουτάκη, αφού κάναμε ένα γρήγορο πρόλογο με τον κύριο
Τσουντάνη. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς παίρνετε την απόφαση ύστερα από τρεις θητείες στη Μεσαρά, σε ένα δύσκολο δήμο που πέρασε, νομίζω τον υπηρετήσατε και με τις αλλαγές των νόμων του Κλισένη, του Καλλικράτη, και μοίρες υπηρετήσατε και δήμο Φεστού. Πώς παίρνετε την απόφαση να κατέβετε στην κεντρική πολιτική σκηνή? Και λοιπόν, πόσο πολύ ταιριάζουν αυτά τα δύο, μοιάζουν? Καταρχήν, η ενασχόληση με τα κοινά είναι 33 χρόνια. Mm-hmm. Εκ των οποίων τα 13 είναι ως δήμαρχος. Καταρχήν, Μυρών, τον Καποδιστριακό Δήμο Μυρών το 99-2002. Μετά στο πάλι ξανά τον Καποδιστριακό από το 7 έως το 10. Και στο Καλλικρατικό Δήμο από το 14 έως το 19. Το 19 διέκοψα. Στο διάστημα αυτό δεν ήμουν υποψήφιος τότε. Τώρα, θεώρησα ότι η πρόταση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για μια θέση στο Κοινοβούλιο ήταν μια πρόκληση για να μπορέσω να η εμπειρία που έχω αποκτήσει τα χρόνια που υπηρέασα την τοπική αυτοδιοίκηση να τα καταθέσω όλα αυτά σε ένα άλλο επίπεδο, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είμαι χρήσιμος αν εκλεγώ και ουσιαστικός για όχι μόνο για τα τοπικά της Μεσαράς που ασχολήθηκα, αλλά και του ευρύτερου χώρου του νομού Ηρακλείου. Θεωρείστε και μια υποψηφιότητα κλειδί για τη Μεσαρά, διότι ξέρουμε τώρα, ας μην γελιόμαστε, όλοι λένε ότι θέλουμε πάντα έναν υποψήφιο στο κόμμα μας από τη Μεσαρά ή από τα Νόγια. Ναι. Θεωρείτε λοιπόν η περιοχή της Μεσαράς ότι είναι κλειδί, βγάζει βουλευτές? Βγάζει. Παλιότερα έβγαζε και 4-5. 4-5. Και είναι μια επιλογή δική σας? Εσείς προέρχεστε από το ΣΥΡΙΖΑ, είστε? Ακούστε, πώς εντάσσεστε? Καταρχήν από το ΠΑΣΟΚ. Διαγράφηκα το 83 και από τότε ήμουνα έτσι γύρω στο ανένταχτος, προς την αριστερά πάντα. Οπότε ήταν και πολύ εύκολη και είχα, η απόφαση αυτή. Ήμουν προετοιμασμένος ψυχολογικά. Η απόφαση αυτή. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά ήταν, ναι, και μια κίνηση για το ψηφοδέλτιο. Θέλω να πω και το άλλο, την τελευταία, κάποια προβλήματα που λύσαμε στο Δήμο, στο δικό μας Δήμο κάτω, που τα είχα θέσει από την πρώτη μου τετραετία που υπηρέτησα, δεν εισακούστηκα ούτε την πρώτη τετραετία ούτε τη δεύτερη. Επί ΣΥΡΙΖΑ με ακούσαν και λύσαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ήταν και θεσμικά πλέον, που μπορέσαν και τα αξιοποιούν και άλλοι δήμοι σήμερα. Όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, και αυτό σε ένα λόγο παραπάνω. Ναι, ο κ. Μπαρτάκης, μια κύριε, τον καλωσορίζουμε κιόλα. Ξέρει, γνωρίζει την προσπάθεια που κάναμε τότε. Και ήταν ξεκίνηση από το Δήμο Φεστού. Να πάω στον κύριο Μπαρητάκη. Καλησπέρα, κύριε Μπαρητάκη. Καλησπέρα, εγωμένα, χρόνια πολλά. Ήρθατε από την περιοδία. Ενημέρωσα τους τηλεθεατές ότι έρχεστε, θα μπείτε μέσα. Το καλύψαμε, δεν φάνηκε κάτι άσχημο. Είστε στη θέση σας. Καλώς ήρθατε. Από πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, δήμαρχος Βιάννου παλαιότερα, σήμερα υποψήφιος με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, διεκδικώντας μια θέση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πόσο κοντά και πόσο μακριά μπορεί να βρίσκονται αυτά και πώς παίρνετε την απόφαση? Κοιτάξτε, είπε και ο Γιώργος Αραμπουτάκης προηγούμενα, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο σχολείο. Όταν υπηρετείς τα κοινά και ειδικά από τη θέση του Δημάρχου, πραγματικά έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον πολίτη. Είναι η αυτοδιοίκηση που μπορείς να παράξεις έργο, μπορείς να δημιουργήσεις, μπορείς να δεις και να αντιληφθείς τα προβλήματα, αλλά και πώς μπορείς να τα λύσεις. Έτσι λοιπόν, υπηρετώντας την αυτοδιοίκηση, θεωρώ με έναν τρόπο επιτυχημένο, και αυτό το γνωρίζουν οι συμπολίτες μου στη Βιάννο, το αναγνωρίζουν, και στη συνέχεια στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, όπου πιστεύω ότι χαρακτηριστήκαμε από σωστές παρεμβάσεις που κάναμε για την κοινωνία της Κρήτης και του Ηρακλείου έτσι ειδικότερα. Θεωρώ ότι υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τα κοινά. Ήμουν επί πολλά χρόνια στο συνδικαλιστικό χώρο και ως πρόεδρος του φωτοτεχνικού, που είναι το επάγγελμά μου ως ελεύθερος επαγγελματίας, και αποδέχτηκα έτσι την πρόταση του Προέδρου, του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, προκειμένου να συμμετέχω.
Η συστολευμένη αυτή λοιπόν γνώση, κύριε Συμβουλάκη, θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι εποχές είναι δύσκολοι, χρειάζεται η γνώση, χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται να έχουμε εντρυφήσει σε όλο το πολιτικό γίγνεσθε. Είναι στοιχεία που πρέπει να μας χαρακτηρίζουν όλους εμάς τους πολιτικούς που θέλουμε να ασχοληθούμε με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπου έχει μια άλλη βαρύτητα, αλλά ξέρετε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, ένας βουλευτής πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία και με τους πολίτες, καταρχήν, αλλά και με τους φορείς ενός τόπου, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, από την οποία παράγεται για το άμεσο έργο. Εσείς, έχοντας δύο ερωτήσεις, αλλά πολύ γρήγορα θα μου επιτρέψετε όλοι, αλλά είναι πρόκληση αυτό που είπε στο τέλος. Έχοντας την εμπειρία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, είπατε ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι σε επαφή με τους φορείς. Από την εμπειρία σας, ήταν οι βουλευτές επαρκώς σε επαφή με την περιφέρεια Κρήτης τα χρόνια που υπηρετήσατε? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι κάθε πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου πήγαινε προς όλους τους βουλευτές. Ήταν ενήμεροι. Πρέπει να πούμε ότι σε θέματα σημαντικών αποφάσεων συμμετείχαν. Είχαμε βουλευτές που σε σημαντικά, σοβαρά αναπτυξιακά ζητήματα που απασχολούν το νησί ήταν παρόντες. Είχαμε και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Συντιχάκη συγκεκριμένα, ο οποίος ήταν και Περιφερειακό Σύμβουλο και συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα υπήρχε ενημέρωση και τις αποφάσεις, αλλά και σε ζητήματα τα οποία εμείς ζητούσαμε να προωθηθούν προς τα πάνω, οι βουλευτές είτε της αντιπολίτευσης είτε και της αντιπολίτευσης, που θα μπορούσα να πω με περισσότερο τρόπο, αναδείχνυαν έτσι ζητήματα τα οποία είχε ανάγκη. Θα χρειαζόταν να ήταν πιο κοντά ακόμα όμως? Βεβαίως, όσο πιο κοντά είναι, βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Όσο πιο κοντά είναι και πρέπει να υπάρχει συνεργασία για όλους μας. Είναι σημαντικό να συνεργάζεται, είναι σημαντικό ο βουλευτής να ενημερώνεται τι σημαίνει σε ένα Δήμο, τι συμβαίνει. Πρέπει να έχει άμεση εικόνα. Έχετε έτσι σκεφτεί, κύριε Μπαριτάκη? Και δεν είναι μόνο οι Δήμοι, είναι και οι φορείς. Είναι το εργατικό κέντρο. Είναι οι ομοσπονδίες των εμπορικών συλλόγων, των επαγγελματιών. Αυτή είναι η κοινωνία, οι θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι και βέβαια οι πολίτες. Αν δεν υπάρχει αυτή η επαφή, εάν δεν υπάρχει η καθημερινή, όσο το δυνατό ενημέρωση, ξέρετε, στα χωριά που πηγαίνουμε, ακούμε, μα μην έρθε μετά από 4 χρόνια πάλι. Όχι. Δεν είναι ο ρόλος του βουλευτή αυτό. Πρέπει να είναι σε τακτική επικοινωνία. Αλίμονο αν εκλεγεί. Αλλά συνήθως πάνε παραμονές εκλογών. Για μένα αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπαριτάκη, μου απαντάτε πολύ γρήγορα, δεν θέλω να κλέβω χρόνο από τους υπόλοιπους. Όμως έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω. Έχετε το πλεονέκτημα ως υποψηφιότητα ότι ως πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου έχετε εικόνα από όλη την Κρήτη. Αλλά αυτό ταυτόχρονα είναι και μειονέκτημα, διότι θα είναι το σημείο ενδεχομένως που θα σας ασκήσουν κριτική οι συνυποψήφοι σας. Το έχετε σκεφτεί? Βέβαια, και το έχω σκεφτεί και είμαι έτοιμος σε οποιαδήποτε κριτική. Εμείς και εγώ προσωπικά από τη θέση που με εξέλεξαν συμπολίτες μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτελούμε τα καθήκοντά μας με απόλυτη συνέπεια. Μάλιστα. Είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτό. Τώρα, αν είναι κάποια θέματα που η κεντρική πολιτεία δεν βοήθησε να προχωρήσει οτιδήποτε άλλο, σαφώς και έχει ευθύ και αυτά, αν μας δοθεί ο χρόνος, μπορούμε να τα αναδείξουμε. Έχουμε πολύ χρόνο απόψε εξάλλου. Κύριε Σαλούστρο, εσείς, σας γνωρίζουμε όλοι από τη δυναμική παρουσία που έχετε σε αγώνες συνδικαλιστικούς, υπερασπιζόμενος δικαιώματα και τα θέλοντας να διορθώσετε και τα κακό κείμενα που μπορεί να συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο. Ταυτόχρονα όμως εδώ η επιλογή να είστε υποψήφιος είναι περίπου λίγο διαφορετική, έτσι δεν είναι, από ότι λαμβάνετε μια απόφαση σε ένα άλλο κόμμα? Δηλαδή, θέλω να πω, είστε στελέχοι που θα υπηρετήσετε το κόμμα και θα κληθείτε να δώσετε τη μάχη από όποιο μετερίζει, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν θα το έλεγα έτσι. Θα το έλεγα ότι είμαστε στελέχοι τα οποία θα εκπροσωπήσουμε την εργατική τάξη από όποια πλευρά και από όποιο μετερίζει χρειαστεί. Είτε αυτό είναι έξω από τη Βουλή, δηλαδή στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο δρόμο, στους αγώνες για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, είτε μέσα στη Βουλή, γιατί καθώς εκεί περνάνε όλα τα νομοθετήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή του πολίτη. Και δυστυχώς εκεί εφαρμόζεται και όλη η αντιλαϊκή πολιτική, η οποία τη ζει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις δύο μάχες, τη μάχη δηλαδή για την οικονομική πάλι, για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και την πολιτική μάχη, που αναδεικνύει το ποιος εξυπηρετεί ποιον, για ποια εξουσία και τελικά το κράτος που πιανού τα συμφέροντα υλοποιεί. Και σίγουρα, αν δεν συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε ένα τέτοιο σχήμα,
δεν μπορεί να εκπροσωπεί κάποιος άλλος τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εδώ η μάχη είναι συλλογική από το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο μάχη σταυρού προσωπική. Ανέκαθεν. Εμείς δεν είχαμε ουδέποτε είχαμε να χωρίσουμε μεταξύ μας ούτε σταυροδοσίες ούτε κάποιες προτεραιότητες. Νομίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε την εκλογική μάχη ενιαία όλοι οι υποψήφοι βουλευτές. Δεν έχουμε ούτως ή άλλως κανένα προσωπικό όφελος, ακόμα και το βουλευτικό μας μισθό τον καταθέτουμε στο κόμμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το απορροφάμε εμείς. Θεωρούμε ότι είναι απλά ένα μετερίζει υπηρέτηση του λαού από ένα διαφορετικό βήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτή τη σύντομη εισαγωγή με τον καθένα ξεχωριστά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θέματα και να πάμε λίγο διαφορετικά. Δεν θα σας βάλω ακόμα στην οικονομία και στα τεχνικά, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον και κατά την άποψή μου, κύριε Τσουντάνη, φέτος μονοπόλησε τα ρεπορτάζ στη διάρκεια του χειμώνα. Παρατηρήσαμε ότι για πρώτη φορά υπήρξαν πάρα πολλά θέματα που αφορούσαν την υγεία στην Κρήτη. Αναδείχθηκαν έντονα μετά από μία πανδημία, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, τα έντονα προβλήματα που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα κατά τόπους νοσοκομεία και κυρίως και το νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει πρόβλημα, δηλαδή η λειτουργία του είναι οριακή, με εντέλεση από άλλους νομούς αυτή τη στιγμή μπορεί να καλύπτει εφημερίες. Αυτό συμβαίνει φυσικά και στο Βενιζέλιο, συμβαίνει και στο νομό Λασιθίου, πολύ δε περισσότερο συμβαίνει και στα Χανιά με προβλήματα, καθώς λείπουν μηχανήματα, ειδικότητες ή δεν υπάρχουν ολόκληρες κλινικές, με αποτέλεσμα να έρχονται από τα Χανιά στο Παγνί για να εξυπηρετηθούν και να λάβουν υπηρεσίες υγείας οι άνθρωποι. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Πώς το έχετε στο μυαλό σας σχηματοποιήσει? Θέλω καταρχάς να με συγχωρήσετε αν δεν γνωρίζω πράγματα για άλλους νομούς και δεν θα αναφερθώ σε πράγματα που δεν γνωρίζω για να μην απαντήσω κάτι. Πολύ η κατάσταση του αν το λέτε έτσι, δεν θέλω να το κρίνω για να μην πέσω κάπου έξω. Η αλήθεια είναι ότι αν ξεκινήσω να σκέφτομαι και να μιλάω για την πανδημία, θα συμφωνήσουμε όλοι μας ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της όποιας διαχείρισης. Οπότε, μάλλον εκεί έγινε μια προσπάθεια να διαχειριστούμε πράγματα που δεν ήμασταν, ας το πούμε, έτοιμοι να τα διαχειριστούμε όπως πρέπει. Σίγουρα γίνανε κάποια βήματα και σίγουρα έγινε μια, ας πούμε, τελικά αποτελεσματική διαχείριση σε όλο αυτό. Όμως, εκεί φάνηκαν και ποια είναι τα πιο σοβαρά θέματα των νοσοκομείων και γενικότερα της υγείας και έγινε μια επεξεργασία των δεδομένων για να δούμε πώς δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πώς δεν θα ξαναβρεθούμε σε δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι ένα βασικό βήμα για να είμαστε όλοι πιο καλά ενημερωμένοι και πιο καλά προσανατολισμένοι στο στόχο μας και στην υγεία έκανε το gov.gr. Θεωρώντας ότι και η υγεία έχει λάμβει πολύ μεγάλο μέρος στο gov.gr. Η ψηφιακή κυβέρνηση έχει βοηθήσει πάρα πολύ την υγεία. Νομίζω ότι αυτό που εκκρεμεί να γίνει και έχει ξεκινήσει να γίνεται, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνανε πράγματα. Αν σκεφτώ ολοκληρωμένα τη χώρα, 80 νοσοκομεία ανακαινίστηκαν και είναι στο πρόγραμμα να γίνουν άλλα τόσα. Ναι, οπότε, αλλά έχουν ένα ζήτημα πάνω στη λειτουργία. Εγώ το λέω τώρα τοπικά για παράδειγμα του Ρεθύμνου. Προφανώς του Ρεθύμνου είναι πολύ ένα διαχρονικό πρόβλημα στο Ρεθύμνου. Ένα διαχρονικό πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ο νομός έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται δυσανάλογα στις ανάγκες του νοσοκομείου. Δεν θέλω να βγάλω είδηση τώρα, αλλά όντως υπάρχει μια μελέτη η οποία θα κατευθεί τις επόμενες μέρες και θα δούμε μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο μας. Μια καινούργια πτέρυγα. Γίνονται πράγματα. Πραγματικά γίνονται πράγματα. Ευελπιστώ ότι θα μπούμε σε έναν δρόμο πάρα πολύ γρήγορο τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ δεν το γνωρίζω. Ίσως οι ρεθυμιώτες και οι δημοσιογράφοι από το Ρέθυμνο να το γνωρίζουν καλύτερα. Είναι μια πτέρυγα η οποία θα προσθεθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Θα ανακαινιστεί μια πτέρυγα του νοσοκομείου και θα γίνει ολοκένουργια. Εκτός ότι έχει ήδη παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο ένας χώρος για να μελετηθεί ένα καινούργιο νοσοκομείο στο Ρεθύμνο. Χρηματοδοτήσει πολλά για τα έργα που θα γίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο το σημερινό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Αρμουντάκη, ίδια ερώτηση για σας.
Τα νοσοκομεία του νησιού λειτουργούν με εντέλεσθε. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα έχουμε με τα κέντρα υγείας. Ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα για τη Μεσαρά αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο υγείας Μυρών και στην κατάσταση που βρίσκεται και το προσωπικό, το λιγοστό που καλείται να εξυπηρετήσει όλη την περιοχή. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια μελέτη που τρέχει ή μια διαδικασία τέλος πάντων για ένα νέο κέντρο υγείας. Όμως συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα τα προβλήματα της περιοχής. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Μιλάμε για το κέντρο υγείας που εξυπηρετεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το κέντρο υγείας των Μυρών είναι ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε τη δεκαετία του 80. Το ίμιση ήταν κοινοτικό ιατρείο παλιά, δημοτικό ιατρείο, όπως λεγότανε, και έγινε επέκταση μετά το 83-84 τότε. Το παλαιό κτίριο, εδώ και 10 έτη, έχει χαρακτηριστεί σαν ετοιμόρροπο. Είναι λιθόχτιστο, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 60 και έχει τεράστιες φθορές και τεράστιες παραμορφώσεις το δομικό μέρος, ούτως ώστε το έχει καταστήσει εντελώς, δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Επειδή ζω καθημερινά το θέμα, τα προβλήματα που έχει, επειδή τυχαίνει και το σπίτι μου είναι απέναντι από το κέντρο υγείας. Ναι. Και ζω καθημερινά την αγωνία αυτών των ανθρώπων που βιώνουν και εξυπηρετούν μια περιοχή η οποία είναι περίπου 60.000 κατοίκους. Από τον Νότιο Ρέθυμνο έρχονται στο κέντρο υγείας των Μυρών. Και είναι το περισσότερο επισκεπτόμενο, έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μπορώ να σου πω, σε όλη την Ελλάδα, κέντρο υγείας. Οι συνθήκες μέσα που ζουν οι γιατροί είναι πολύ δύσκολες. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Είναι αλήθεια ότι δεν έχετε ασθενοφόρο? Έχει ασθενοφόρο, υπάρχει ασθενοφόρο. Τώρα λειτουργεί? Λειτουργεί. Υπάρχει? Ναι. Υπάρχει. Γιατί υπήρχε ένα τροχείο που καταστράφηκε. Δεν είναι παραλάβει μόνο, καινούργιο δεν είναι τώρα. Το ασθενοφόρο. Ο χώρος αυτός δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει αυτή τη δομή. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μήπως το γνωρίζετε αυτό για το ασθενοφόρο? Γνωρίζω ότι καταστράφηκε, δεν είχατε άλλο, έρχεται από το Ηράκλειο και όχι, εξυπηρετεί. Όχι, υπάρχει και το ΕΚΑΒ πέρα, οπότε εξυπηρετεί κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν είναι το ασθενοφόρο. Τέλεια, δεν είναι μόνο το ασθενοφόρο το πρόβλημα. Η υπηρεσία αυτή. Δεν είναι το πρόβλημα το ασθενοφόρο. Είναι το προσωπικό, θέλει ειδικότητες, θέλει κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αλλά το κτηριακό είναι βασικό. Γιατί αφέθηκε να φτάσει εκεί το κέντρο υγείας? Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς σαν Δήμος, την τελευταία τετραετία που έκανα εγώ από το 2014 έως το 2019, επειδή είδα όλα αυτά τα προβλήματα, προσπάθησα και αγοράσαμε ένα οικόπεδο, παραχωρήσαμε μάλλον στο δημόσιο ένα οικόπεδο γύρω στα 3.600 εντός σχεδίου πόλεως Μυρών. Το παραχωρήσαμε στο δημόσιο. Έγιναν προκαταρκτικές μελέτες από την ΚΤΥΠ, κτηριακές υποδομές. Κρατική υπηρεσία είναι. Τα πρώτα σχολικά κτίρια, αν θυμάστε. Και έχει ξεκινήσει μια μελέτη. Η μελέτη αυτή για να ξεκινήσει έπρεπε να υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα που έπρεπε να γίνουν από την υπηρεσία. Επειδή η υπηρεσία δεν μπορούσε να τα κάνει, βοήθησε και ο Δήμος. Mm-hmm. Δηλαδή, τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Για να αυτό το οικοδομικό τετράγωνο ήταν χαρακτηρισμένο γενική κατοικία. Έπρεπε να γίνει για χώρους... Αλλάξουν οι όροι. Να αλλάξουν οι όροι. Ναι. Έπρεπε μετά να γίνει μια γεωλογική μελέτη. Την κάναμε για αυτή τη γεωλογική μελέτη. Την πλήρωσε ο Δήμος. Έπρεπε να γίνει το κτηριολογικό πρόγραμμα. Προσωπικά ασχολήθηκα και θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία τότε του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Ξανθό, που με το που το ζητήσαμε άμεσα και με προσωπικές επαφές που είχα, πήραμε το κτηριολογικό πρόγραμμα. Είναι ένα βασικό εργαλείο για να ξεκινήσει τη μελέτη. Προβλέπεται ένα κτίριο γύρω στα 2,5 στρέμματα και υπόγειο. Από τώρα την περιφέρεια, αυτή τη στιγμή τη διαδικασία έχει σταματήσει και δεν ξέρω γιατί. Ήθελα κι εγώ να ρωτήσω
την 7η ΥΠΕ, ναι, υπηρεσία υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, και μάλιστα θα επισκεφτώ σύντομα να δω πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Χρήματα είχαν εγκριθεί τότε από την περιφέρεια ένα κονδύλι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα μου πείτε, τόσο διάστημα τώρα μπορεί να έχουν φύγει από τον κωδικό αυτό, αλλά θα αλλάξουν οι κωδικοί. Το θέμα είναι να γίνει μελέτη, δηλαδή κάποιοι πρέπει να το πάρουν και ταμείο ανάκαμψη, λέτε. Ναι, αυτό πάγωσε, λέτε, με την τελευταία τετραετία, με την αλλαγή διοίκηση. Είχατε καλή συνεργασία με την προηγούμενη διοικήτρια. Μήπως με τη σημερινή είναι θέμα κυβέρνηση ή προσώπου. Εγώ από το 19 σταμάτησα. Ναι, όχι, όπως το παρακολουθείτε όμως. Ασχολείται η τρέχουσα, η παρούσα δημοτική αρχή. Το θέμα πάντως είναι ότι το ξεκινήσαμε το θέμα. Mm-hmm. Το ξεκινήσαμε το θέμα. 3.600 τετραγωνικά έχουν παραχωρηθεί στο δημόσιο. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα παραμένει. Έχετε ίδια εικόνα και για τα νοσοκομεία. Θέλω του να σα πω και το άλλο. Ένα λόγο που σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη είναι ότι για να αποκατασταθεί το παλιό κτίριο, ναι, ήθελε 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Οπότε το καινούριο κτίριο δεν θα συνέφερε πάνω από 4. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά όταν κατασκευάστηκε το κέντρο υγείας, η Μύρες ήταν μια κομμόπολη μικρή. Τώρα εξελίσσεται σε πόλη. Για να πας στο κέντρο υγείας, πρέπει να περάσεις από όλο τον πολεοδομικό ιστό. Mm-hmm. Με όλα τα προβλήματα που έχει. Ασθενοφόρα να τρέχουν μέσα σε στενούς δρόμους, να είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, δυσκολίες να μεταφερθεί ο ασθενής. Ενώ το σημείο που έχουμε επιλέξει, χωροταξικά, έχει άμεση πρόσβαση για όλη τη Μεσαρά. Κύριε Μπαριτάκη, η εικόνα που έχετε εσείς, ποια είναι σχετικά με την υγεία, τα νοσοκομεία, πώς αντιμετωπίσατε κι εσείς από τη θέση που ήσασταν την εποχή της πανδημίας? Θα σας πω ότι έχω περιτύχει την υγεία. Ναι. Ως αναπληρωτής διοικητής του Βενιζέλη Νοσοκομείου το 2010. Καταρχήν να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περήφανο για το σύστημα υγείας το οποίο το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε. Εγκαθίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, τα κέντρα υγείας που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ήπεθρο, είναι δημιουργήματα και έργο του ΠΑΣΟΚ. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Χανίων και όλα τα νοσοκομεία, Συζητεία, στην Ιερά Πέτρα, πότε έγιναν. Αυτά ήταν πραγματικά με τον αείμνηστο, τον Γιώργο, τον Γεννηματά, τον Παρασκευά, τον Αυγερινό, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Είναι θλιβερό να ακούμε ότι και εδώ και 10 χρόνια, είπε ο Γιώργος Σαρμουτάκης, ένα κέντρο υγείας. Ποιο κυβέρνησε τα τελευταία 10 χρόνια? ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Εγκατάλειψη. Και δεν είναι μόνο το κτηριακό πρόβλημα, κύριε Συμβουλάκη. Είναι η έλλειψη προσωπικού. Οι ελλείψεις που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Το νοσηλευτικό, το ιατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων μας. Αλλά ξέρετε, θα στηριζόμαστε μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων γιατρών και νοσηλευτών? Η κυβέρνηση τι κάνει? Τι έχουν κάνει τα 4 αυτά χρόνια πλην από τα λόγια και τα ευχολόγια που ακούμε? Το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο με περηφάνεια λέω ότι εγκαθίδρυσε στο ΠΑΣΟΚ στη χώρα, θα πρέπει να θέλει ουσιαστική στήριξη. Έμπρακτη στήριξη και στο υγειονομικό και στο διοικητικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό, με αμοιβές σωστές. Γιατί δεν πάνε γιατροί, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν πάνε στο δημόσιο? Γιατί δεν πληρώνουν? Ή μάλλον γιατί φεύγουν από το δημόσιο? Πια τον τελευταίο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, τι κάνει? Αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο το ΕΣΥ. Ουσιαστικά οδηγεί στην ιδιωτική περίθαλψη. Άμα έχει λεφτά, θα μπορέσει. Η λίστα των χειρουργείων, 8.000 έχουν φτάσει στο Παγνί. Όλα αυτά είναι σε γνώση. Δηλαδή, βλέπω μια αποδυνάμωση και δεν είναι τυχαίο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για εδώ, στην Κρήτη ειδικότερα, τι βλέπετε? Στην Κρήτη, τα δικά μας νοσοκομεία κρατάνε. Και στην Κρήτη, το σύστημα, ευτυχώς, το σύστημα υγείας κράτησε και κράτησε, όπως είπα, λόγω του πατριωτισμού των Ελλήνων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο δεν είναι μόνο να ακούει ευχολόγια, απαιτεί και πρέπει να έχει τη στήριξη. Μάλιστα. Και μισθολογικά για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Στο έργο το οποίο βεβαίως κάνει με εντέλεσθε. Είναι δυνατόν? Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει εντέλεσθε? Να δίνει η διοίκηση εντέλεσθε σημαίνει ότι ο γιατρός έχει φτάσει στα ωριά του. Οι γιατροί παρετούνται, φεύγουν. Στο Ρέθυμνο, πόσες παρετήσεις έχουμε? Τώρα άκουσα από τον συνομιλητή μου, τη Νέα Δημοκρατία, ότι τώρα λέει θα γίνει, προσέξτε, θα γίνει η επέκταση. Θα γίνει η επέκταση, θα ανακοινωθεί τώρα προεκλογικά. Δηλαδή, 4 χρόνια αφήσαμε ένα νοσοκομείο στην τύχη του, αφήσαμε ένα νοσοκομείο το οποίο οι γιατροί, οι διευθυντές παρετούνται και φεύγουν και βάρδιες βγαίνουν για να βγουν μόνο με εντέλεσθε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί
και οι γιατροί βλέπουμε τις απεργίες των γιατρών και βλέπουμε να οδηγούνται και να πηγαίνουν στον εισαγγελέα της διοικήσης των νοσοκομείων για το λόγο αυτό ότι υπερβαίνουν. Είναι αναγκασμένοι ο γιατρός να πάρει το εντέλεσμα να το κάνει, αλλά πολλές φορές με οχτάωρα και αστική ευθύνη. Και αστική ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε όμως όταν ο γιατρός είναι από εφημερία, δηλαδή έχει 24 ώρες να ξανακάνει τη βάρια του και ξανά μάλιστα, πόσο κάνει. Ξέρω προσωπικά γιατρούς οι οποίοι έχουν φεύγει. Είμαι περήφανος ως διοικητής τότε, το 2010, που χρηματοδοτήθηκε η επέκταση του Βενιζέλιου νοσοκομείου, η νέα πτέρυγα, το έζησα τότε, υφυπουργός ο νυν περιφερειάρχης, ο οποίος ενέκρινε την. Γιατί έτσι χρειάζεται. Δεν είναι μόνο τα ευχολόγια και οι παραμονές των εκλογών. Βλέπουμε ότι για μας το ΠΑΣΟΚ, και το λέω, είναι προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η στελέχωση, η πλήρη στελέχωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, να μπορούν η ενδοχώρα να εξυπηρετείται, το ΕΚΑΒ, δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο. Πρέπει αυτό να ανανεώνεται. Πρέπει να υπάρχουν νέα νοσοκομεία. Αλλά πρέπει να υπάρχουν πληρώματα. Ναι, θα σας έλεγε κάτι άλλο και στην περίπτωση του κέντρου υγείας. Πείτε, κύριε Αρμουντάκη. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να συμπληρώσω μόνο στην κόπη. Ναι, Γιώργο. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος και οι πολίτες τις ανάγκες της περιοχής Μεσαρά σε περίθαλψη, σε θέματα υγείας, εκτός από το κέντρο υγείας των Μυρών και το πολυδύναμο Ντυμπακίου. Υπάρχουν στην περιοχή Μύρες Δυμπάκη περίπου 120 ιδιώτες ιατροί. Μάλιστα. Φανταστείτε τις ανάγκες που. Γιατί έχουν τόσους πολλούς. Αυτό γιατί σημαίνει ότι. Χρειάζεται κοινωνία. Ναι. Συντηρούνται από εκεί οι άνθρωποι. Πάνε να πείτε, έχει τεράστιες ανάγκες. Ναι. Το λόγο του κύριου Σαλούστρα. Χάρακα που ήμουν προχθές, ο γιατρός εφημέρευε με σπασμένο το πόδι. Ήταν σε εφημερία. Γιατί αν δεν έπαιρνε ο γιατρός με σπασμένο το πόδι, δεν θα είχε να βγάλει την εφημερία το κέντρο υγείας Χάρακα. Αυτό είναι ένα περιστατικό που το είδα εγώ στην περιοδία που έκανα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς, πού έχει οδηγηθεί η υγεία επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Το καταγράφουμε, το λέμε, το φωνάζουμε, γιατί είμαστε ένας χώρος πολιτικά που έχει στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Σαλούστρο, εσείς. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι δεν υφίσταται πλέον δημόσια και δωρεάν καθολική υγεία. Είναι πολύ πιο εύκολο να εκλεγείς βουλευτής από το να μπεις σε ένα χειρουργείο πλέον. Πριν προλάβεις να. Ναι, όταν εκκρεμούν 13.000 χειρουργεία. Να έχεις μια σοβαρή επίπτωση. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί και πολλαπλά προβλήματα στο κομμάτι της υγείας. Γιατί όταν δεν προλαμβάνεις κάποια ζητήματα υγείας, χρειάζεται μετά η αντιμετώπιση, η οποία είναι επώδυνη για όλους. Και για τον ασθενή και για το σύστημα. Υγείας και λοιπά. Ποια είναι η ουσία του θέματος? Είναι ότι και τα τρία κόμματα από τους προλαλήσαντες, που εκπροσωπούν οι προλαλήσαντες, συμφωνούν και αντιμετωπίζουν την υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό. Και στα πλαίσια αυτά του κόστους ωφέλους βιώνουμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και δυστυχώς η ιδιωτική υγεία τα τελευταία χρόνια, αν δούμε όλους τους δείκτες ανάπτυξης της, θησαυρίζει και ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία. Και για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει να απαξιωθεί τελείως το δημόσιο σύστημα υγείας. Και σε αυτό έχουν συμβάλει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη διακυβέρνηση αλλά και με τα νομοσχέδια που ψήφισαν. Γιατί ακριβώς αντιμετωπίζουν, όπως είπα πριν, την υγεία με όρους κόστους ωφέλους, ανταποδετικά προϊόν. Ως προϊόν. Ενώ είναι ένα βασικό συστατικό για την ύπαρξη του κράτους, η διασφάλιση δηλαδή των αναγκών των πολιτών στο ζήτημα της υγείας, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του. Έχουν πληρώσει ήδη φορολογούμενοι για τη δημόσια και δωρεάν υγεία μέσω των φόρων από 15 πλευρές, από το φόρο στα τρόφιμα, από τους ειδικούς φόρους κλπ. Και δεν έχουν καμία πρόσβαση, όσο κι αν θεωρητικά υπάρχει δημόσια υγεία, καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας. Υπόθηκαν τα περιστατικά. Η αλήθεια είναι βέβαια όμως, κύριε Σαλούστρο, ότι δεν μένει κάποιος πολίτης στην επικράτεια ακάλυπτος από ιατρική υπηρεσία. Δηλαδή, το σύστημά μας εδώ δίνει την πρόσβαση. Από εκεί και πέρα όμως είναι που αρχίζει όλο αυτό που λέτε ο Γολγοθάς, το τι ακολουθεί στην ανάρρωση και το τι έξοδα μπορεί να ακολουθήσουν. Δηλαδή, την πρώτη υπηρεσία θα τη λάβει ένας οποιοδήποτε πολίτης. Αν πάει σε ένα νοσοκομείο, θα τον αφήσουν, έτσι λέτε? Κοιτάξτε, ήδη υπάρχει πλαφόν στους γιατρούς και στη διαδικασία εισαγωγής το τι θεωρείται πλέον
περιστατικό το οποίο χρήζει παρακολούθησης, χρήζει περαιτέρω. Ήδη αντιμετωπίζουμε ζητήματα καθημερινά, το ότι δεν μπορώ να σε βάλω στο νοσοκομείο γιατί δεν έχω κρεβάτι, δεν έχω σεντόνια, δεν έχω τροφή. Τα πολύ απλά επιφανειακά συζητάμε τώρα, μέχρι και τα πολύ σοβαρά, στο ότι υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν μπορεί να βοηθήσει με κάποια εξέταση, μαγνητική κλπ. Οπότε του λένε πήγαινε σπίτι σου με κίνδυνο τη ζωή σου και έλα όταν θα μας ενημερώσουμε όταν θα υπάρξει. Εσείς βλέπετε ότι θα έχουμε νοσοκομεία δημόσια που θα συγχωνεύονται, θα κλείνουν και θα ανοίγουν άλλα ιδιωτικά, αυτό βλέπετε? Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει ήδη, αλλά εδώ βλέπουμε και το άλλο ζήτημα. Το ότι τώρα θα πρέπει να συγχωνεύονται δημόσια νοσοκομεία με ιδιώτες. Με ιδιώτες μαζί. Μέσα. Όπως πήγε να γίνει στο Βενιζέλιο με την παραχώρηση έκτρα κλινών σε ιδιώτες. Αν και βέβαια στην περίπτωση του clawback με τους γιατρούς δεν πέτυχε και πολύ και υπήρχαν διαμαρτυρίες, δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει όλο αυτό. Κοιτάξτε, είναι προφανώς ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα, αν ήθελε να καλύψει την ανάγκη του συστήματος υγείας, θα προκήρυκτε θέσεις μόνιμου προσωπικού σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι πάγιο έτοιμα. Και ειδικά μέσα σε συνθήκες πανδημίας που βιώσαμε την πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας. Και αν πραγματικά δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι να δίνουν το 200%, αυτή τη στιγμή θα είχαμε διπλάσιο ποσοστό θανάτων. Μάλιστα. Πείτε. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο και δεν μπορώ να δεχτώ ούτε προσωπικά ούτε σαν εκπρόσωπος του κόμματος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκε ποτέ ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Είχαμε μια περίοδο μνημονιακή που έκανε που κυβέρνησε τη χώρα. Μια δαμόκλειο σπάθη που λεγόταν Σόιμπλε, που λεγόταν μνημόσια και όλα αυτά. Κάθε μέρα βλέπαμε στις τηλεοράσεις ποιοι ήρθαν σήμερα, ποιοι θα κάνουν έλεγχο, οικονομικό και ξέρω εγώ. Λοιπόν, θεωρώ ότι όραμα στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που είμαι υποψήφιος, είναι η δημόσια και δωρεάν υγεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή. Συμβουλάκη, το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει, ακόμα και αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο μεθαύριο θα υπάρχει όρος. Τον οποίο αν δεν τον τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα εκταμιευθεί η επόμενη δόση. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Και έχουν συμφωνήσει και προφανώς για αυτό το ζήτημα. Πείτε, δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα και μη λέτε πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ, είπα, είμαστε περηφανοί που εγκαθασίσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη δωρεάν υγεία. Γιατί από κάπου έγιναν αυτά. Και δεν έγιναν από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ έγιναν οι νόμοι της υγείας. Από το ΠΑΣΟΚ εγκαταστάθηκαν τα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο. Και είμαστε πάντα υπέρ ενός δημόσιου συστήματος, υπέρ των πολιτών, το οποίο το στηρίζομαι πάντα. Ουδέποτε ούτε τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσαμε, ούτε στηρίξαμε, τα ξεκαθαρίζαμε και δεν μπορεί εδώ πέρα να ακούγονται τέτοιες κουβέντες, ειδικά για το θέμα της υγείας, που το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει πραγματικά έναν αγώνα για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να μην λέμε λοιπόν και να μην τα ισοπεδώνουμε στον βαθμό, στο βωμό των πολιτικών έτσι, εντυπωσιασμού τέτοια πράγματα. Είναι ξεκάθαρα. Έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω για τότε που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ και ήταν υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σαλούστρο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το σημερινό, ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δυστυχώς την τελευταία τετραετία επιδεινώθηκε. Αυτό το είπα και στην τοποθέτησή μου και το ξεκαθάρισα. Κύριε Τσουντάνη, εσείς πιστεύετε ότι επιδεινώθηκε? Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Έχετε ακούσει πολλές αιτιάσεις. Η αλήθεια είναι ότι με τους πιο πολλούς συμφωνώ. Θέλω μόνο λίγο να διαφωνήσω σε μερικά θέματα πολύ συγκεκριμένα. Ο συνομιλητής πριν από λίγο είπε δύο-τρεις φορές με έντονο ύφος για το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνώ γι' αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά πράγματα. Διαφωνώ στο ότι το τότε ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να... Το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένα πατριωτικό κίνημα. Λοιπόν, δεν θα λέτε, τι ήταν και τι δεν ήταν. Εμείς είμαστε και μας κρίνει ο κόσμος όπως μας κρίνει. Θέλω να μην μιλάμε. Έχει περάσει από διάφορες μορφές ιστορικά, δηλαδή. Αυτό η γνώμη μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τότε μπορεί να έκανε πράγματα. Τώρα είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ που δεν νομίζω ότι μοιάζει με το τότε ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μεταφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει ένα σύμπλεγμα. Τέλος πάντων, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω μόνο αυτό. Σίγουρα. Όταν βλέπω ότι στην τετραετία αυτή έχουν ανακαινιστεί 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας, αυτόματα κρίνω ότι κάτι γίνεται στην υγεία. Προφανώς υπάρχει μια δύσκολη περίοδος. Και αν θέλετε, μπορώ κιόλας να κρίνω από τη δική μου ηλικία και από την εμπειρία μου μέσα από τα νοσοκομεία, σαν παθόν θα μιλήσω, οι γιατροί ξεκίνησαν να φεύγουν με το πρώτο μνημόνιο.
Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα τώρα. Ξεκίνησαν δύσκολα μια εποχή που το ΠΑΣΟΚ έφερε τη δύσκολη κατάσταση. Απλά όχι, κύριε, συγγνώμη, δεν έφερε το ΠΑΣΟΚ. Τη χρεοκοπτία την οδήγησε η κυβέρνηση Καραμαλή. Να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Και αν εσείς τότε ακολουθούσατε και δεν κάνετε τα ζάπια από τη μια και ένα νόμο, και ένα νόμο με ένα άρθρο, οι υπόλοιποι και τα, που ήταν τα νταούλια, δεν θα φτάναμε. Και το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Γιατί πρέπει να σοβαρά και υπεύθυνα να αντιμετωπίζουμε κάθε δύσκολη κατάσταση της χώρας. Τα ευχολόγια και τα ζάπια 1, 2 και 3 ήταν καλά να τα λέμε. Εντάξει. Και ποιος χρεοκόπησε τη χώρα είναι γεγονός. Και δεν είδα να πω, κύριε Συμβουλάκη, και με το θέμα του Γεωργίου που αποκαταστάθηκε, ήταν διασυρμός της χώρας. Ότι ο άνθρωπος έδωσε, υποτίθεται, λάθος στοιχεία, έδωσε τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία που δικαιώθηκε, να ακουστεί τίποτα. Που κάποιοι πραγματικά έπρεπε να κρυφτούν. Και πολιτικοί και δικαστές. Για όλα αυτά τα θέματα, πάμε... για το διασυρμό. Γιατί πρέπει να λέγονται όλα. Σε πώς έφτασε η χώρα και πώς την παράλαβε το ΠΑΣΟΚ και ο Γεώργιος Παπανδρέου που κανείς δεν έβαλε τότε πλάτη. Αλλά ήταν ωραία τα πανηγύρια. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα, κυρίως τοπικά. Διάλειμμα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε εδώ ζωντανά μια άκρος εκλογική εκπομπή με υποψηφίους που εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσουντάνης από το Ρέθυμνο, ο κύριος Αρμουτάκης εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπαριτάκης το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ο κύριος Σαλούστρος το ΚΚΕ. Η τελευταία ερώτηση που κάναμε στο προηγούμενο μέρος αφορούσε την υγεία. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε σε αυτό, αλλά θέλω να μείνω σε κάτι παρεμφερές, το οποίο αφορά και τα χωριά. Το υπενήχθηκα στην αρχή με μια σύντομη ερώτηση στον κύριο Τσουντάνη. Εσείς, κύριε Μπαριτάκη, πρέπει να έχετε γνώση αυτού λόγω της περιφέρειας και των προβλημάτων που μπορεί να έχουν ανακύψει κατά καιρούς. Προετοιμαστείτε λοιπόν. Οι ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία και η προσβασιμότητα στην Κρήτη. Είναι ένας φιλικός τόπος η Κρήτη για άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρία. Και δεν μιλώ μόνο κινητική, διότι δεν είναι μόνο αυτή το κάποιος να κινηθεί με ένα αμαξίδιο ή με κάποιο κηδεμόνα, με κάποιο βοήθημα. Υπάρχουν και άλλου είδους αναπηρίες και χρειάζονται δομές για αυτές. Η Κρήτη είναι ένας φιλικός προορισμός. Ένας τουρίστας, ας πούμε, μπορεί να έρθει, να έχει μια αναπηρία, να περάσει καλά. Μάλλον ρωτάτε το κατάλληλο άτομο, γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ το κομμάτι προσβασιμότητα στην αναπηρία. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που δεν είναι εύκολο να πεις ναι, είμαστε σε καλό σημείο ή δεν είμαστε σε καλό σημείο. Είναι πιο εύκολο να πεις ότι χρειαζόμαστε πολλή προσπάθεια για να πάμε σε επόμενο επίπεδο. Και γιατί μπορείς να το πεις αυτό εύκολα, γιατί αν ταξιδέψεις σε άλλες χώρες θα δεις ότι έχουν κάνει πράγματα που δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τη δική μας. Όμως πρέπει να πούμε ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ καλές. Ξέρω να μιλήσω για το Ρέθυμνο, ας πούμε. Πείτε. Σχεδόν όλη η πόλη έχει ποδηλατόδρομους και δρόμους διευκόλυνσης προσανατολισμού τυφλών. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα των τελευταίων χρόνων στο Ρέθυμνο. Της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι. Και μπορώ να πω ότι κάνει το Ρέθυμνο αρκετά φιλικό. Δεν γνωρίζω για τις άλλες πόλεις. Γνωρίζω ότι τα Χανιά δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλό σημείο. Δεν γνωρίζω από ποιο επίπεδο οι δομές υπάρχουν. Και αυτό που ξέρω να πω επίσης είναι ότι σίγουρα οι τελευταίοι νόμοι των τελευταίων 10-15 χρόνων έχουν βοηθήσει στο να έχουν προσβασιμότητα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που ας πούμε ότι τους επιβάλλεται να την έχουν την προσβασιμότητα αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας και μελετώ πράγματα προς αυτό έτσι κι αλλιώς. Το τελευταίο που ξέρω είναι ότι πάρα πολλές παραλίες πια έχουν εξοπλιστεί με αυτά τα C-track, ναι, και είναι μάλιστα και καταχωρημένες για να μπορεί ο τουρίστας, μια κλίμα τον τουρισμό, να μπορεί ο τουρίστας να εκμεταλλευτεί τις διακοπές του και τη θάλασσά μας. Κύριε Τσουντάνη, θα σας κάνω μια ερώτηση που ίσως τη θεωρήσετε προβοκατόρικη, όμως είναι μια παρατήρηση και μπορείτε να τη σχολιάσετε και οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένας προσανατολισμός της Νέας Δημοκρατίας στα ψηφοδέλτια να συμπεριλάβει άτομα που έχουν κάποια αναπηρία ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, δηλαδή δείχνει μια κατεύθυνση που θα κινηθεί το πρόγραμμά της ή γίνεται για ψηφοθυρικούς, ας το πούμε, λόγους. Θα σας απαντήσω.
Ήμουν ανέκαθεν και εγώ το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους, με τους συνεργάτες μας και με τους συνυποψήφιους μου. Όταν θες να λύσεις ένα πρόβλημα ή να μελετήσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να μιλήσεις με αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Οπότε, τι πιο σωστό να συνομιλήσεις με κάποιον σαν εμένα που έχω ένα παιδί με αναπηρία, σαν κάποιους άλλους που δεν θέλω να πω ονόματα, που βιώνουν ένα πρόβλημα. Ξέρουν να σου πούν, ξέρουν τι βιώνουν και ξέρεις πώς να το συζητήσεις και να το μελετήσεις και να το εξελίξεις. Οπότε θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πολύ καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά την αναπηρία. Έχετε πιστεί σε αυτό, φαντάζομαι, και όταν κάνατε τις συζητήσεις για να ενταχθείτε. Προφανώς. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό λίγο περισσότερο. Όχι μόνο έχω πιστεί, αλλά ξέρω και τι θα κάνω. Οι στόχοι μου είναι πολύ συγκεκριμένοι και γι' αυτό. Θέλετε να πείτε μερικούς. Ακριβώς. Και αυτό αφορά, συγγνώμη, αυτό αφορά το Ρέθμινο, γι' αυτό θα μιλήσω. Στο Ρέθμινο, οι δομές που υπάρχουν μέχρι στιγμής για την ειδική αγωγή και για την αναπηρία γενικότερα είναι ιδιωτικές. Οπότε, ο στόχος ο δικός μου είναι να, ξέρετε, κάνω 14 χρόνια κάνω πράγματα εθελοντικά και επειδή μεγαλώνω σιγά-σιγά, σκέφτηκα ότι κάτι, πρέπει να κάνω και κάτι άλλο. Καλά όλα αυτά που κάναμε με τα παιδιά μας, με τους συλλόγους, είμαι σε δύο συλλόγους, κάνουμε πράγματα, θεραπείες στα παιδιά μας, συμβουλευτικές, οι γονείς, όλα καλά, αλλά είναι κάπως εφήμερα όλα αυτά και σκέφτηκα ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Αφού λοιπόν όλα αυτά είναι ιδιωτικά, πρέπει να δω με ποιο άλλο τρόπο μπορώ να πιέσω να γίνουν πράγματα στο Ρέθινο. Ένας πολύ μεγάλος μας βραχνάς, να το πω έτσι, είναι τα σχολικά κτίρια για την ειδική αγωγή. Έχει βρεθεί λοιπόν ένας χώρος, το παλιό Κέγε στο Ρέθινο, όποιοι το ξέρουν, όποιοι μας ακούνε και το ξέρουν, θα ξέρουν γιατί μιλάμε. Ένα πολύ μεγάλος χώρος, παρατημένος, ανήκε σε έναν αγροτικό οργανισμό Δήμητρα, παραχωρήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνου για να στεγάσει τελικά, με μια μελέτη, η μελέτη είναι έτοιμη, να στεγάσει τελικά δύο δομές, τα ειδικά εργαστήρια του Ρεθύμνου και το ειδικό γυμνάσιο. Θα αποσυμφορήσουν αυτή η στέγαση, θα αποσυμφορήσει άλλους χώρους για να επεκταθεί το ειδικό δημοτικό και το ειδικό νηπιαγωγείο. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε τώρα μέχρι τώρα είναι επιτεύγματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι επιτεύγματα, αυτά που συζητάμε τώρα είναι επιτεύγματα όχι ακριβώς τοπικής, αλλά γονεϊκών συλλόγων, θέλω να πω. Μάλιστα. Οπότε, ακόμα χειρότερο. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Σαν σύλλογος, θα μιλήσω για το σύλλογο. Ο Σύλλογος του Παιδιών με Αυτισμό στο Ρέθινο δένει τη 15η χρονιά του φέτος. Μας παραχωρήθηκε ένας χώρος στους Αρμένους, πολύ κοντά στο Ρέθινο, πολύ κοντά στον αστικό ιστό, από έναν μεγάλο γιατρό, για να φτιάξουμε εκεί ένα πρότυπο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ένα κέντρο ημέρας για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η στόχη μου είναι δηλαδή κάπως συγκεκριμένη και έχω σκεφτεί προς τα πού θα πάω. Ακριβώς. Ξέρω προς τα πού θα πάω και θα κάνω. Να ρωτήσω και τους συνυποψήφιους σας όμως την ίδια ακριβώς ερώτηση για όλους. Να κλείσουμε αυτό το μέρος εκπομπής με αυτή την ερώτηση. Τα άτομα με αναπηρία και η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, που δεν είναι μόνο οι ιατρικές ή μόνο οι δομές, είναι ακόμα, όπως ακούσατε, και η εκπαίδευση. Ένα παιδί με αναπηρία έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι η Κρήτη φιλική, προσφέρει. Εγώ θα πω για την περιοχή μου. Ναι. Την περιοχή, για την περιοχή που ζω, που δεν νομίζω ότι έχουμε υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση, μπορούμε να πούμε κατά 50%. Αλλά γίνονται προσπάθειες και σε όλα τα κτίρια που γίνονται σήμερα, και δημόσια και ιδιωτικά, βελτιώνονται τα πράγματα. Έχει καλλιεργηθεί αυτή η συνείδηση και μάλιστα και μέσα από την νομοθεσία πλέον. Οτιδήποτε να φτιάξουμε, θα φτιάξουμε και τη ράμπα μας, θα φτιάξουμε και το σημείο που θα μπορέσει το άνθρωπος με ειδικές προβλήματα. Προαπαιτούμενο για να εγκριθεί, ναι, προαπαιτούμενο, ναι, έργο. Εμείς στην περιοχή μας λειτουργεί το ειδικό σχολείο Πόμπιας, με μεγάλη επιτυχία. Παιδιά στελεχωμένο με προσωπικό που μπορώ να πω αξίζει χαρτηρίων. Επίσης στην Πόμπια πάλι λειτουργεί το πρώην ΠΙΚΠΑ, σήμερα λέγεται κάπως αλλιώς. Αυτό με γύρω στα 30. Τα κτίρια αυτά πώς είναι, 30 παιδιά. Τα κτίρια είναι, έχουν καλή. Είναι καλά. Καλά, ναι. Εντάξει, το ήταν ένα παλιό οικοτροφείο το πρώην ΠΙΚΠΑ που λέμε τώρα, με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αλλά λειτουργεί τώρα πάρα πολλά χρόνια με
επάρκεια και εξυπηρετεί πολλές ανάγκες από όλη την Ελλάδα. Παιδιά έρχονται εκεί πέρα. Μάλιστα. Επίσης, ένα σύλλογο ΑΜΕΑ με Σαρά λειτουργεί σε ένα σχολείο της Φανερωμένης, του οικισμού της Φανερωμένης, που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, έχει παραχωρηθεί στο σύλλογο και λειτουργεί με μεγάλες δραστηριότητες όσον αφορά και εκπαίδευση κάνουν και μάλιστα και ψυχολόγοι είναι μέσα που εξυπηρετούν τη... Αλλά λέτε όμως ότι ακόμα όλα είναι σε χαμηλό επίπεδο, θέλουν ακόμα κι άλλο. Είναι εξελίξιμα, μπορώ να πω. Κύριε Μπαριτάκη, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι και σαν πολιτικός φορέας με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουμε θεσμοθετήσει πάρα πολλά διαχρονικά από τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση για τη στήριξη των ατόμων αυτών. Και υπάρχει νομοθεσία η οποία εξελίχθηκε. Να ξέρετε ότι κανένα δημόσιο έργο ή ιδιωτικό έργο χρηματοδοτούμενο δεν μπορεί σήμερα να εκτελεστεί αν δεν προβλέπει ρητά την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να πούμε ότι έγινε θεσμοθέτηση των ειδικών σχολείων, η παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης, που αυτά υποβοηθούν το έργο ατόμων που χρειάζονται ή έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Και στην περιφέρεια Κρήτης να ξέρετε ότι έχουν στηριχθεί όλες οι δομές και οι υποστηρικτικοί σύλλογοι που στηρίζουν εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες και το μέλλον που είπε ο Γιώργος. Έχετε πολλά αιτήματα. Είχατε πολλά αιτήματα στην περιφέρεια. Βεβαίως. Αυτό δηλώνει βέβαια και έλλειμμα κεντρικό. Καθημερινά, ναι, ξέρετε, οφείλουμε να είμαστε κοντά και θα πρέπει και η πολιτεία κεντρικά πλέον να δώσει και να χρηματοδοτήσει και τις δομές αυτές και να στηρίξει και σε εξοπλισμό όπου χρειάζεται και σε φροντίδα, γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα δυστυχώς που δεν υπάρχει σήμερα χρηματοδότηση για τη φροντίδα ατόμων αυτών και να υπάρξει και η υλικοτεχνική υποδομή, τα μέσα δηλαδή τα οποία απαιτούνται. Θέλω να πω όμως σε κάτι άλλο, ναι, ότι παρόλο που οι υποδομές που υπάρχουν σήμερα δεν είναι στο καλύτερο σημείο, πρέπει να το πούμε αυτό, θέλουν βελτίωση σε ένα αστικό ιστό, απαιτούν βελτίωση. Βλέπω όμως πολλές φορές και εγώ στεναχωριέμαι ότι στη ράμπα που είναι για ΑΜΕΑ, πολλές φορές πάμε εμείς οι ίδιοι να παρκάρουμε και να κλείσουμε. Αυτό θεωρώ ότι σαν κοινωνία πρέπει να το δούμε. Πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι λόγος. Ακριβώς. Μας λείπει και αυτό και πρέπει να στεκόμαστε με σεβασμό που δίνουν τη δική τους μάχη. Έτσι, καθημερινά και υποκλεινόμαστε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Σαλούστρο, πρέπει λοιπόν να είμαστε κοντά, είτε λέγεται κεντρική πολιτεία, είτε λέγεται αυτοδιοίκηση και οτιδήποτε σχεδιάζει και υλοποιείται θα πρέπει ισότιμα, προσέξτε, ισότιμα πρέπει να τους αντιμετωπίζουν και έτσι θέλουν να έχουν και αυτοί ό,τι μπορεί να εκτελέσει. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι συνολικά πέρα από τα άτομα με αναπηρία, οι δομές γενικώς στη χώρα δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο. Θα συμφωνήσω και είναι ένα στίχημα για όλους μας. Το Πάσχα να ξεσπιτώνονται τα παιδιά από το παράρτημα του κέντρου παιδιού, διότι έπεφταν οι σοβάδες. Ανήκει στο Υπουργείο Πρόνοια και Εργασίας και θα πρέπει να το δουν. Και ξέρετε, και εμείς αλλά και εδώ καθυστερήσεις έχουμε και από τον ΟΑΚ και από την περιφέρεια υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις διότι πολλές φορές υπάρχουν και οι λεγόμενες πας να κάνεις κάτι και βρεις ένα ελεκτικό συνέδριο να μην σου εγκρίνει μια δαπάνη. Είναι πολλά τα προβλήματα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να έχει τη στήριξη, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει όλοι μας να βοηθούμε ανεξαρτήτου που υπηρετεί ο καθένας και σε ποιο χώρο ανήκει. Σωστό. Δεν νομίζω ότι εδώ. Και στην καθημερινότητά μας, είτε μπείτε στην Βουλή είτε όχι. Αυτό που είπατε, όχι πάρκινγκ στις ράμπες, είναι ένα πρώτο βήμα. Κύριε Σαλούστρο, εσείς. Σεβασμός στα άτομα με αναπηρία, είτε μερική είτε μεγαλύτερου βαθμού, σημαίνει διασφάλιση του κράτους, με ευθύνη του κράτους, της πλήρης αφομοίωσης σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας και της ζωής. Και εκεί είμαστε πολύ πίσω. Όταν λέω πολύ πίσω, συνειδητά είμαστε πολύ πίσω. Σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην εργασία. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να πρέπει να ανταγωνιστεί στον εργασιακό βίο ή οποιοδήποτε άλλο στο θέμα της προσφοράς, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική μερίμνα στο πώς θα απορροφηθεί για να μπορέσει να καλύπτει τις ανάγκες του και να είναι χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Παραγωγικό, συγγνώμη, όχι χρήσιμο, μην παρεξηγηθώ.
πρέπει να υπάρχει σε αυτούς που δεν μπορούν να δυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες μέσω της εργασίας, να υπάρχει πρόνοια με αναπηρική σύνταξη που τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται το αντίθετο, δηλαδή άτομα με χαρακτηρισμένη αναπηρία πάνω του 67% με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες υλοποίησαν όλοι οι προηγούμενοι, βλέπουμε να επανεξετάζονται, και παρότι υπάρχει βεβαίωση από γιατρούς ότι δεν περιβελτίωσε η κατάσταση, να κόβεται το ποσοστό αναπηρίας προκειμένου να χάσουν την αναπηρική του σύνταξη. Είναι τακτική αυτό, λέτε? Βέβαια, είναι κατεύθυνση. Είναι κατεύθυνση στα πλαίσια μείωσης του κόστους των ασφαλιστικών ταμείων. Και επίσης το ζήτημα το αν αυτό φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες. Βλέπουμε εδώ διακοπές ρεύματος σε ανθρώπους που έχουν οξυγόνο, γιατί δεν μπορούσαν να καλύψουν το βασικό λογαριασμό, χωρίς να υπάρχει μια κρατική πρόνοια στο ότι αυτούς τους άνθρωπους αντικειμενικά δεν μπορεί να το απεξέλθει. Αυτό το όλο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο τους διαφεύγει. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Είναι πράγματα τα οποία δεν τους ενδιαφέρει να υλοποιήσουν. Αντίθετα, τρέχουν να καλύψουν πολύ διαφορετικές ανάγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα τεχνικά έργα και θα ξεκινήσω βέβαια με αντίθετη σειρά στον επόμενο γύρο από τον κύριο Σαλούστρο. Διάλειμμα τώρα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνονται και συζητήσεις στη διάρκεια του διαλείμματος, οπότε καμιά φορά μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις μας, να τις πιάσει η κάμερα. Θέλω να πάμε τώρα σε αυτό το μέρος της εκπομπής και να συζητήσουμε τα θέματα, τα τεχνικά, τα έργα. Γίνονται έργα, εκτελούνται αυτή τη στιγμή κάποια έργα μεγάλα στην Κρήτη. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα έχει χαρακτηρίσει, τόσο το αεροδρόμιο όσο και το ΒΟΑΚ, ότι είναι έργα πνοής. Υπάρχει μια συνέχεια από τη μια κυβέρνηση βέβαια στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν τα έργα αυτά στο τέλος, όταν θα τελειώσουν, κύριε Σαλούστρο, θα εξυπηρετήσουν τον μέσο κριτικό πολίτη. Ποια είναι η άποψή σας? Θα συμφωνήσω για αρχή με το ότι υπάρχει μια συνέχεια. Εσείς το λέτε διαφορετικά, εγώ το λέω για τα έργα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε πει ότι τα έργα ναι μεν είναι αναγκαία, αλλά με τον τρόπο που υλοποιούνται δεν σκοπεύουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη σε κανένα νομό της Κρήτης. Αντίθετα, είναι έργα τα οποία είναι προσανατολισμένα στην κάλυψη αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου. Είτε αυτό είναι του ξενοδοχειακού, είτε αυτό είναι του μεταφορικού, ενεργειακός κόμβος και διαμεσολαβητικός κόμβος, και φαίνεται και από τη δομή τους. Ακόμα από τις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι που έβαζε το κουκουέ το ζήτημα των διοδίων και τότε μας λέγανε κινδυνολόγους και λοιπά. Και τώρα είναι κοινώς αποδεκτό ότι από όλους τους σίγουρα η κυβέρνηση συζητά για διόδια και ακόμα χωρίς να ξέρουμε πού θα μπουν αυτά, άλλοι λένε μόνο για τους τουρίστες. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτά τα έργα θα γίνουν με κρατικό χρήμα, θα δοθούν σε σύμπραξη με ιδιώτες και θα τα πληρώσει πολλωστά και θα συνεχίσει να τα πληρώνει ο ελληνικός και ο κρητικός λαός με διάφορους τρόπους, με τέλη κυκλοφορίας, με διόδια, με, και δεν θα καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για έργα υποδομής, ναι, και προτεραιότητες, είχαμε μία πλημμύρα στην Αγία Πελαγία που στήχησε ζωές. Ακόμα δεν υπάρχει αποκατάσταση ούτε στο ελάχιστο. Και ένα σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Είχαμε το σεισμό στο Αρκαλοχώρι που ακόμα μένουν σε κοντέινερ οι άνθρωποι. Έχουμε πόσα σχολεία τα οποία έχουν κρυθεί ακατάλληλα, πέφτουν καθημερινά σοβάδες. Δεν υπάρχει αντισεισμική θωράκιση ούτε για αστείο. Έχουν γίνει εκατοντάδες εκκλήσεις από όλους τους φορείς, από συλλόγους γονέων, από το Συνδικάτο Οικοδόμων, για τουλάχιστον να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Γιατί αν γίνει ένα σεισμός όπως έγινε στην Τουρκία, θα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Αλλά εμάς οι προτεραιότητές μας, από ό,τι φαίνεται, είναι η κάλυψη των αναγκών του ξενοδοχειακού κεφαλαίου, το μετακομιστικό κόμβο σε συνεργασία και με την Κίνα και κάποιες άλλες συμφωνίες, οι οποίες θα εξυπηρετούν τη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών για το μεγάλο κεφάλαιο. Και ο πολίτης δυστυχώς σε αυτές δεν θα έχει πρόσβαση ή θα πληρώνει για να έχει πρόσβαση. Ακόμα και το κομμάτι της εθνικής
στο ύψος από Παπαναστασίου μέχρι το τέλος που θα έπρεπε. Είναι προφανώς ένα κομμάτι το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από το αστικό δίκτυο. Ναι. Βιώνουμε καθένας καθημερινά τις συνθήκες και τι ταλαιπωρία αφήσονται η πλειοψηφία των Ηρακλειωτών. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, ο ΒΟΑΚ είναι μια πρόκληση, το ίδιο και το νέο αεροδρόμιο. Θα πάρω αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος Αλούστρος για το αστικό κομμάτι του ΒΟΑΚ. Εσείς γνωρίζετε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι, για ένα παράδειγμα λέω τώρα, ότι για παράδειγμα από τον Άι Γιάννη που υπάρχει έξοδος προς τον εθνικό δρόμο μέχρι και την Αλικαρνασσό, δεν πρόκειται να δούμε και καμία διαφορά με τον νέο ΒΟΑΚ. Θα είναι το ίδιο. Το έχουμε επισημάνει αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι τα έργα, τα ειδικά τα μεγάλα έργα, χρειάζονται. Είναι απαραίτητο σε ένα νησί όπως είναι η Κρήτη που έχει τουριστικό τομέα, που έχει πρωτογενή τομέα. Άρα στα μεγάλα έργα βεβαίως και συμφωνούμε και είμαστε ένας πολιτικός φορέας που έχει ταχθεί υπέρ των έργων αυτών. Όμως πάμε στην υλοποίηση τώρα. Και εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει ο σωστός προγραμματισμός για να μπορέσουν οι πολίτες να ικανοποιηθούν και να λάβουν τις υπηρεσίες των έργων αυτών στο ανώτερο δυνατό σημείο. Να πάμε για το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό σήμερα, κύριε Συμβουλάκη, σχετικά με τη διασύνδεση του αεροδρομίου με τον Νότο. Με τη Μεσαρά δεν υπάρχει σχεδιασμό με τον Νότο Ρέθυμνο. Ανατολικά με τη Βιάννα και με την Ιεράπετρα. Κανένα σχεδιασμό. Βλέπετε, προχθές μάλιστα επισκεφτήκαμε ως περιφέρεια, που είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε τον άξονα που θα συνδέσει το νέο αεροδρόμιο με το ΒΟΑΚ. Εκεί στο θέση άγνωση ξηροκαμάρε την περιβαλλοντική καταστροφή που γίνεται, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να φτιάξει ένα τούνελ περίπου 2,5 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να αποφύγουμε την αλλαγή του τοπίου. Θεωρώ ότι τώρα θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και θεωρώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, αλλά και πολλοί συνάδελφοι, ότι θα ταχθούν υπέρ της κατασκευής του τούνελ των 2,5 χιλιόμετρων για να λυθεί το θέμα στην περιοχή. Γιατί υπάρχουν τα αρχαία εκεί. Είναι και τα αρχαία και κοιτάξτε, η παράκαμψη που θα κάνει, η παράκαμψη που προτείνουν τώρα οι μελετητές για να εκτελεστούν τα έργα, θα είναι μια απόσταση 22 χιλιόμετρα που θα πρέπει έξτρα για να μπορούν να πηγαίνουν οι 22 χιλιόμετρα. Αν δείτε, λίγα χρήματα θα απαιτηθούν ακόμα για να πάμε στο τούνελ. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη, ενώ θα έχουμε γέρο αεροδρομίου που θα εξυπηρετεί, όπως παρουσιάστηκε, 16 εκατομμύρια επιβάτες, να υπάρχει έστω η πρόβλεψη ενός μέσου σταθερής τροχιάς. Έστω η πρόβλεψη, η αναμονή. Με ποιους επισκεφθήκατε, κύριε Μπαριτάκη? Ήταν με τους μελετητές του έργου, διότι θα έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο προσεχές διάστημα και έπρεπε να μας ενημερώσουν οι μελετητές με το σχεδιασμό, τι σχεδιασμό έχουν και τι εντολή έχουν από το Υπουργείο. Και ως φορείς έπρεπε να έχουμε. Εσείς γνωμοδοτείτε από την περιφέρεια. Εμείς γνωμοδοτούμε. Που σημαίνει ότι δεν είναι δεσμευτική απόφαση. Όχι, όμως είναι ισχυρή από ένα φορέα, από την περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε πόσο ισχυρή είναι απέναντι στην πολιτεία. Βέβαια, είχαμε γνωμοδοτήσει και στο θέμα, διότι είπατε από τον Άι Γιάννη τον κεντρικό δρόμο. Και είχαμε πει συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει υπογειοποίηση. Ο ΒΟΑΚ θα πνιγεί. Αυτό. Φαίνεται ότι. Δεν διεκδικείτε όμως ένα ΡΑ ως περιφέρεια. Το διεκδικούμε. Το έχουμε βάλει συνέχεια. Το ότι δεν ακούει το Υπουργείο Υποδομών και ότι έχουν εδώ και κουνάνε το δάχτυλο, αυτό πρέπει να προβληματίζει τους πολίτες. Η περιφέρεια δεν είναι μόνο η περιφέρεια, είναι και η Δήμη. Ο Δήμος Ρεθύμνου. Να σας κάνω μια ερώτηση λίγο προβοκατόρικη. Γιατί ασφαλτοστρώσατε αυτό το κομμάτι αφού θα φτιαχτεί νέος ΒΟΑΚ και θα περάσει ένας εργολάβος? Το κομμάτι αυτό πάρει, δεν θα πάρει δηλαδή. Την εργολαβία. Γιατί να μην το κάνει με έξοδα δικά του και το κάνετε με έξοδα αυτό της περιφέρειας. Όταν λειτουργήσει ο νέος ΒΟΑΚ θα παράσει το 27-28. Ακόμα θα δεν έχει μέχρι τότε συμβασιοποιηθεί. Να υπάρχει ένας εντάξει, τάπητας. Ξέρετε πολύ καλά αυτό ότι ο τάπητας δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Άρα, ως περιφέρεια που έχουμε τη συντήρηση και προσέξτε, γίνεται μέσα από δικά μας. Δεν έχουμε κάποια έξτρα χρηματοδότηση. Λίγα χρήματα βάζει η πολιτεία.
είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε όσο γίνεται καλύτερα και ειδικά το κομμάτι εκείνο που ξέρετε ότι δεν είχε κάποιο το ασφαλτικό, το έχουμε ζήσει όλοι, πώς ήταν και πώς είναι τώρα, άρα θα συντηρούμε και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Αλλά μέχρι... στην πραγματικότητα θα μείνει ίδιο το κομμάτι. Το κομμάτι αυτό δεν προβλέπεται κάποια ειδική αλλαγή, αν εκτός τον κόμβο που πάει προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κόμβο της Φοινικιάς και κάποιους άλλους κόμβους που θα γίνουν στο αεροδρόμιο εξτρά δηλαδή από ό,τι είναι σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δημιουργείται ένα θέμα και τέθηκε όχι μόνο από την περιφέρεια αλλά και από το Δήμο. Και απορώ γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν ακούει στο σχεδιασμό. Οι βουλευτές εδώ μπορούν να κάνουν δουλειά. Να, είναι... Νομίζω ότι, είναι μέσα στα καθήκοντά τους και πρέπει να αναδεικνύουν αυτά τα θέματα, διότι συμμετείχαν και οι βουλευτές, ειδικά οι βουλευτές αντιπολίτευσης που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαβούλευση που έγινε. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί. Και έχουν γίνει επισκέψεις. Ο βουλευτής θα πρέπει να τα αναδεικνύει αυτά τα θέματα, διότι εμείς μπορούμε σε συνεργασία, όπως σας είπα, με την τοπική αυτοδιοίκηση να βλέπουμε πού χρειάζονται παρεμβάσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρει από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Μήπως δεν το διεκδικήσαμε πολύ δυνατά το θέμα αυτό? Διεκδικήθηκε, κύριε Στυπουλάκη, σε όλα τα μεγέθη και σε όλα τα ύψη που θα μπορούσε να διεκδικηθεί. Όμως έχουμε ένα Υπουργείο Υποδομών που μας κουνάει το δάχτυλο. Και ξέρετε, το τούνελ δεν είναι τωρινό. Έχει και εδώ και πολύ καιρό δοθεί από τις αναλύσεις από την περιφέρεια και απαντήθηκε. Υπάρχει απάντηση, έγραφε από το Υπουργείο Υποδομών. Αρνητική για τον Άγνο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή ότι το Υπουργείο έχει μια άλλη φιλοσοφία και σχεδιάζει. Ενώ πάρα πολλά, ακόμα και η εκτέλεση των έργων, έχει διεκδικηθεί να είναι εδώ, να είναι στην περιφέρεια. Για το ΒΟΑΚ, λέω, θα μπορούσατε να το διεκδικήσετε και σε άλλα επίπεδα. Έχει διεκδικηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και δικαστικά, Συμβούλιο Επικρατείας. Το έκαναν τώρα, οι Ρεθύμνοι. Κάποιες περιοχές το κάνουν. Δικαστικά, βεβαίως και το κάνουν και ξέρετε ότι αυτά τα θέματα γίνονται πολιτικά. Όταν πάμε, να πάμε σαν Συμβούλιο Επικρατείας που θα, όταν βγει απόφαση μετά από κάποια χρόνια, θα έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί, καταλαβαίνετε δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, είναι πολιτική ευθύνη. Θα έχει ανασταλεί το συγκεκριμένο κομμάτι, η εργασία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν ανασταλεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν όλο αυτό το έργο. Βλέπουμε ότι και την προχειρότητα. Να δούμε το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, που εγγενιάσε μάλιστα με παρουσία Πρωθυπουργού και Συμβουλάκη, για να ανακαλύψουμε στη συνέχεια ότι έλειπαν απολωτριώσεις, έλειπαν θέματα που έχει καθυστερήσει. Δηλαδή, και πόσο θα καθυστερήσει ακόμα μέχρι να ολοκληρωθούν τα θέματα του κτηματολογίου και των απολωτριώσεων που δεν είχαν γίνει. Αυτό δείχνει μια βιασύνη και ένα μη σωστό σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου. Δεν ξέρουμε ακόμα το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο προς τη Ζητία. Μπορεί, όπου δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Μα το κομμάτι αυτό βγήκε και από το πρωτεύον δίκτυο. Ακριβώς. Αυτό τι δηλώνει? Που δυσχερεί, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα να εκτελεστεί τουλάχιστον στο σχεδιασμό που γίνεται τώρα για το υπόλοιπο ΒΟΑΚ. Σε αντιθέσει με το Κίσαμο, πολύ σωστά έγινε Κίσαμο Χανιά, που πρέπει να γίνει, αλλά έπρεπε να πάει και μέχρι τη Σιτία. Είπατε για τα εγγένεια λοιπόν, τότε ότι έγιναν τα εγγένεια της έναρξης του εργοταξίου, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχαν ούτε μπουλντόζες, τις είχαν πάει? Εγώ δεν ξέρω ότι δεν πήγα, αν είχαν μπουλντόζες ή δεν είχαν μπουλντόζες. Σημασία είναι ότι. Ως περιφερειακό σύμβουλο. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό που βλέπουμε ότι σταμάτησε. Δηλαδή πήγαν εκεί και ανακαλύπτουμε ότι δεν υπήρχαν τα κτηματολόγια που έπρεπε, δεν υπήρχαν οι απολωτριώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και απαιτούνται μια σειρά ενεργειών να γίνουν που είναι χρονοβόρες. Δεν είναι απλές διαδικασίες όταν υπάρχουν ενστάσεις, ειδικά στα κτηματολόγια. Ξέρετε πόσο και μπλέκονται δικαστήρια, πόσο καθυστερούν. Άρα λοιπόν, ναι στα έργα, αλλά με σωστό σχεδιασμό. Και μια και είπατε για τα έργα, δεν είναι μόνο τα οδικά έργα, είναι τα έργα του πρωτογενή τομέα. Τι θα γίνει με τη Μεσαρά και με την εκτροπή του πλατείου ποταμού που είναι η ζωή της Μεσαράς. Βέβαια. Που ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει. Το φράγμα της Πλακιώτισσας που ξεκίνησε να υλοποιείται από την εποχή του Πασόκ και τα τελευταία 4 χρόνια έχουν βγει μια στασιμότητα στη χρηματοδότησή του αλλά και πολλά άλλα έργα που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα που πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες, είτε αναφέρομαι για αγροτική οδοπία, είτε για άλλες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενή τομέα. Και να κλείσω με το μεταφορικό ισοδύναμο. Η Κρήτη είναι νησί. Και νομίζω ότι σαν Ήπειρο μας βλέπουν και το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη, κύριε Συμβουλάκη, είναι κουτσουρεμένο.
έχει καμιά σχέση δηλαδή αυτό που παίρνει. Δηλαδή ο πολίτης ταξιδεύει, δεν παίρνει λεφτά. Ακριβώς. Πίσω σε επιδότηση. Ενώ ο πολίτης πάει στη Ρόδο ή στην Κο ή σε άλλα νησιά και καλώς θα παίρνει, παίρνει το αντίτιμο. Γιατί δεν τα παίρνει εδώ. Γιατί δεν τα παίρνει. Γιατί υπάρχουν πολλοί που ταξιδεύουν. Ακριβώς. Λοιπόν. Και στις επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί όλες τις επιχειρήσεις να παίρνουν ισότιμα. Θα πούμε κι άλλα για τα έργα. Κύριε Αρμουτάκη, κάντε ένα σχόλιο και για τον δρόμο, για τον ΒΟΑΚ. Και για το αεροδρόμιο που δεν υπάρχει πρόσβαση προς τη Μεσαρά, η σύνδεση, ναι, ναι. Αλλά και για το γεγονός ότι έχετε ένα δρόμο από το Ηράκλειο προς τη Μεσαρά που έχει αποδειχτεί ότι βγάζει προβλήματα. Καινούριο δρόμος, ναι. Κύριε Συμβουλάκη, καταρχήν θα σταθώ σε ένα σημείο γιατί τα έργα να σχεδιάζονται να υλοποιούνται από το Υπουργείο. Θεωρώ ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτά υλοποιούνται από την περιφέρεια, την κατατόπιση περιφέρεια. Αυτοί έχουν την αρμοδιότητα. Αυτοί ξέρουν τα προβλήματα. Είδε τώρα για το τούνελ. Αυτό αν το έχει κάνει η περιφέρεια θα το έχει λύσει το θέμα. Δεν περίμενα να έχει αντιδράσεις από το Υπουργείο. Επειδή θεωρείται εθνικό δίκτυο αυτό. Εθνικό δίκτυο, αλλά η περιφέρεια να θεσμοθετηθεί τα έργα αυτά να εκτελούνται από την περιφέρεια. Έχει τη δυνατότητα μια περιφέρεια να τα εκτελεί. Ένα μικρό κράτος είναι. Δεν της λείπει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τα περιβαλλοντικά. Αν θα πει όχι, δεν θα γίνει το τούνελ. Μπορεί να πάει παραπάνω και θα πάρει την τελική απόφαση, ξέρω εγώ, ερήμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, να την πάρει το Υπουργείο. Ο Υπουργός. Μα δεν είναι έτσι. Δεν λέμε μιλάμε μετά για δημοκρατία. Δεν λέω ότι τώρα μόνο γίνεται, διαχρονικά. Λοιπόν, επιτέλους, εμάς πρόταση και προσωπικά. Δεσμεύομαι αυτά τα έργα να φύγουν από το Υπουργείο. Είναι έργα που αφορούν εμάς. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Και τα κονδύλια. Και τα κονδύλια να αποκεντρωθούν. Γιατί δηλαδή καλύτεροι διαχειριστές είναι τα Υπουργεία από τα. Τα βλέπουμε τα έργα που έχουν εκτελέσει. Τα τρένα και όλα αυτά. Εμείς τα ζούμε τα προβλήματα. Εμείς ξέρουμε που θα γίνουν οι μελέτες. Εάν ο δρόμος της Μεσαράς γινόταν κατά 2 χιλιόμετρα μακρύτερος, ναι, θα φεύγαμε από αυτή τη χάραξη. Που ήταν προβληματική. Βεβαίως. Τα εδάφη δηλαδή. Βεβαίως, τα εδάφη, ναι. Εάν υπήρχε, που υπήρχε τέτοια πρόταση, να μεγαλώσει το μήκος του δρόμου κατά 2 χιλιόμετρα. Γιατί δεν έγινε. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Το Υπουργείο τα ξέρει αυτά. Αυτοί δώσαν τη μελέτη. Το ξέρετε ότι το τούνελ στην Αγία Βαρβάρα ήταν ένα τεράστιο, ένα πολύ δύσκολο έργο για να γίνει το τούνελ, γιατί θεμελιώθηκε ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Έχετε δει να θεμελιώνει ένα έργο από πάνω προς τα κάτω. Με ειδικές κατασκευές, επασάλους, ξέρω εγώ. Τεράστια κονδύλια. Που αυτά θα τα είχαν αποφύγει. Θα είχαν αποφύγει τα μελλοντικά προβλήματα. Γιατί ένα έργο το κάνεις, αλλά διαχρονικά πρέπει να το συντηρήσει όλα. Και θα κοιτάξει το λιγότερο κόστος να έχει. Να μην χρειαστεί μετά στον δρόμο της Μεσαράς δεν θα βγαίνει το κράτος να βάλουμε και διόδια. Τι μπορεί να γίνει και αυτό. Πώς θα συντηρείτε. Μάλιστα. Δεύτερον, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει αυτά να αποκεντρωθούν. Να πηγαίνουν στις περιφέρειες. Η περιφέρεια να λάβει άλλο ρόλο. Όχι μόνο το υπαρχιακό δίκτυο. Και θα σταθώ στο υπαρχιακό δίκτυο με την ευκαιρία ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σήμερα στο οδικό και τα περισσότερα ατυχήματα είναι στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο. Που είναι εντελώς ασυντήρητο. Που θέλει επανασχεδιασμό σε πολλά κομμάτια του και ανακατασκευή. Όλα τα τροχεία που καθημερινά που έχουμε, στατιστικά είναι τα περισσότερα στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο στο ΒΟΑΚ. Αλλά στο ΒΟΑΚ αναδεικνύονται περισσότερα επειδή είναι τα μέσα, ξέρω εγώ, καταλάβετε. Είναι και οι ταχύτητες που αναπτύσσονται εκεί. Είναι και οι ταχύτητες. Δεν λέω οι ταχύτητες. Αλλά το υπαρχιακό οδικό δίκτυο δεν συντηρείται. Όσο και να προσπαθεί η περιφέρεια με τα νυχρά κονδύλια που έχει, δεν μπορεί να τα καλύψει. Χρειάζεται λοιπόν η ευθύνη να φύγει, αυτό το έργο να φύγει από το Υπουργείο. Δεν μπορεί ένας υπουργός να καθορίζει όλη την Ελλάδα που θα γίνει και τι. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Έλεγχος όμως μπορεί να υπάρχει τοπικά. Είναι όμως διαχρονικό το θέμα που λέει ο Γιώργος. Καμιά κυβέρνηση και κανένας υπουργός. Μα έκανε κριτική και στο κόμμα του. Το είπα. Για την κατασκευή. Και από το Πασόκ, τα λέμε αυτά. Και θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι πρέπει επιτέλους στην υλοποίηση του έργου να έχουν τον πρώτο λόγο οι τοπικές αρχές. Βεβαίως.
να έχουν οι τοπικές αρχές, αλλά δεν ξέρω αν έχουν τα εφόδια να χαράξουν και να κάνουν τα ένα χρήματα υπάρχουν. Ακούστε, τα χρήματα δεσμεύονται. Αντί να τα δώσουν από το Υπουργείο, να μοιραστούν στην περιφέρεια. Όσες φορές πάντως η τοπική διοίκηση έχει βάλει στον προϋπολογισμό της κρατικό χρήμα για τέτοιου είδους έργα, καταλήγουμε στο τέλος να κάνουμε αναθεώρηση του προϋπολογισμού γιατί δεν εισπράξαμε. Δεν εισέπραξαν ούτε το, δεν απορρόφησαν 10% του υποσχόμενου κονδυλίου. Και έρχονται μετά σαν τις κλαίουσες θητιές και λένε τι να κάνουμε, φταίει το κακό το κράτος που δεν μας άφησε να υλοποιήσουμε το έργο που εμείς θέλαμε. Ποιο έργο δηλαδή. Αλλά έργο, αφήστε με να τελειώσω. Αλλά η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ότι τελικά, ακριβώς αυτό αποδεικνύουν με τα λόγια τους, ότι δεν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά μιλάμε για τοπική διοίκηση. Εντάξει, αυτό το τοπική, πιστεύετε εσείς. Για τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε υπηρετήσει. Εγώ γιατί εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει το κράτος, το οποίο αποφασίζει ποιο έργο είναι επιλέξιμο και ποιο όχι, και όλα τα υπόλοιπα που δεν θεωρεί σημαντικά, όπως αυτά που αναφέραμε πριν. Βάζει τους δικούς τους όρους για το τι θα υλοποιηθεί. Και η περιφέρεια πρακτικά δεν έχει κανένα λόγο. Τώρα εγώ δεν τελείωσα. Και δεν είναι κάποιο έργο. Ολοκληρώσει να πάμε στην κυβέρνηση. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι αναγκαία τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αγία Πελαγία. Τα αντισεισμικά έργα δεν είναι στα σχολεία μας. Γιατί δεν μπαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό για να υλοποιηθούν. Σε επίπεδο κρίση. Ναι, γιατί δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά συζητάμε για το συζητάμε. Αν θα υπάρχει ο Βοράκ να εξυπηρετεί τους εκατομμύρια τουρίστες που θα ξεχυθούν να γεμίσουν τα συντούκια του ξενοδόχου. Μα οι τουρίστες, μα ακούστε κύριε Σάλουστο τώρα, οι τουρίστες και η Κρήτη του ισχύει περιοχή. Τι είμαστε, να διώξουμε τους τουρίστες. Δεν είπα, σε καμία περίπτωση δεν είπα να μην γίνει το έργο. Αλλά είπα ότι πρέπει να ζούμε εμείς για να μπορούμε να υποφελούμαστε από τους τουρίστες που έρχονται. Αν δεν ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Βεβαίως και για τον τουρισμό που είναι στηρίζει την οικονομία της Κρήτης, βεβαίως είναι για τους πολίτες. Δεν είναι ξεκάρφωτα όλα αυτά. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη για τους πολίτες, να μην είναι ένα δρόμο ακριβώ. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει το έργο σε καμία περίπτωση. Ως προς τα διόδια εννοώ ακριβώς. Να μην έχουμε να περνάμε δηλαδή από Ελικαρνασό, Αηγιάννη, να πληρώνουμε διόδια. Γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί και υπάρχει μια φιλολογία. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν το έργο, να ολοκληρώσουμε αυτό που λέει και αεροδρόμιο Καστελίων. Το οποίο κάτι που έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο μέσα στη μελέτη σε αυτή τη χρηματοδότηση να υπάρχει. Ένας οδικός άξονας, Καστέλη, Καστέλη Μεσαρά, δηλαδή αεροδρόμιο Μεσαρά, που ένας άξονας που θα σχεδιαστεί στα πλαίσια ενός μελλοντικού ΝΟΑΚ. Δηλαδή αυτός αυτός ο άξονας να έχει ένας μελλοντικός ΝΟΑΚ που θα ξεκινά από τον Πλακιά μέχρι την Ιεράπετρα. Έτσι το οραματιζόμαστε εμείς. Μάλιστα. Σε αυτά, δηλαδή, να μην φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε ένα δρόμο τώρα ο οποίος θα είναι χωριστό κομμάτι, να χρειαστεί μετά και ένας άλλος ΝΟΑΚ στο μέλλον. Mm-hmm. Αλλά να πάει μέσα είναι στο ένα δίκτυο. Να είναι ένα κομμάτι που θα ενσωματωθεί μετά εκεί πέρα. Μάλιστα. Εγώ για τα έργα και θέλω να πω για τη Μεσαρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς στη Μεσαρά είναι η λειψιδρία. Και όχι μόνο η λειψιδρία του αρδευτικού νερού, αλλά και του ποιοτικού νερού, του πόσιμου νερού. Το πόσιμο. Διότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα αγροχημικά. Κάπως της Μεσαράς φορτώνεται με τα αγροχημικά, δηλαδή τα λιπάρματα και τα φυτοφάρμακα. Φέτος θα έχει και το Ηράκλειο, όπως λέμε, είναι άδειος. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε, έχω σημειώσει κάποια πράγματα εδώ πέρα, να αξιοποιήσουμε τα επιφανειακά νερά. Να εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού όλο τον χρόνο. Αναβάθμιση ποιότητας πόσιμου νερού, έμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα, μείωση κόστους πόσιμου νερού και συμβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο. Προβλήματα του κάμπου της Μεσαράς, προκύπτουν από αυτό, είναι η μείωση ποσότητας αποθεμάτων, των υπόγειων αποθεμάτων, υποβάθμιση ποιότητας του υδροφορέα, με την υφαλμύρωση, έχουμε και υφαλμύρωση. Μην το αναλύσετε λίγο γρήγορα, δεν θα προλάβουμε. Με μελέτη που αναθέσαμε στο Πολυτεχνείο Γρήτης, μας απέδειξε ότι υπάρχει υφαλμύρωση σε ένα μεγάλο βάθος από την παραλία, γύρω στα 500 μέτρα από τη μεριά του Μπακίου, του Κόκκινου Πύργου. Λοιπόν, ενεργειακό κόστος άνθησης νερού και οικονομικό κόστος εγκατάλειψης υδρογεωτρήσεων. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν μικρά φράγματα σε συνδυασμό με την εκτροπή του πλατή, τη μεταφορά μια ποσότητα νερού στον κάμπο τη Μεσαρά. Περίπου, για να σας πω, τα 85 εκατομμύρια μέσω η παροχή. Γιατί δεν γίνεται, πείτε μου, τόσο καιρό. Ακούστε να δείτε, το αντί δεν γίνεται, τι γίνεται γρήγορα στην Ελλάδα.
Το φράγμα της Φαναρωμένης το μελετούσαμε 45 χρόνια. Μάλιστα. Τι να σας πω. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε, να βάλουμε τους φακέλους υπομάλης, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, όλοι εμείς, να τρέξουμε και να στοχοποιήσουμε κάποια πράγματα. Το νερό είναι το απαραίτητο στοιχείο, το αγαθό που χρειαζόμαστε. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να το πούμε, πάει το ιδιωτικοποιήσει. Μάλιστα, με τον δηλαδή, νόμο που λέτε ότι ψηφίστηκε. Ναι, όχι, ψηφίστηκε ο νόμος. Ναι, που λέτε ότι ψηφίστηκε. Βέβαια. Ναι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Αρμουτάκη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τσουντάνη, να μην πάρετε το λόγο. Θα ξεκινήσω αμέσως μετά μαζί σας για να πούμε και για τον ΒΟΑΚ. Θέλω να βάλω στο τραπέζι και το μέσο σταθερής τροχιάς, αλλά να πούμε και για τον τουρισμό. Νομίζω ότι είναι βασικό. Και την αγροτική οικονομία. Διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής συζητούμε με υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη, από τον Ομό Ρεθύμνου ο κύριος Τσουντάνης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αρμουτάκης με το ΣΥΡΙΖΑ από το Ηράκλειο, ο κύριος Μπαριτάκης με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ επίσης στο Ηράκλειο και ο κύριος Δημόκριτος Σαλούστρος με το ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Ο λόγος είναι δικαιωματικά σε σας, κύριε Τσουντάνη, συζητάμε για το θέμα του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου και τα μεγάλα έργα της Κρήτης. Και εδώ μαζί με το ερώτημα αυτό θέλω να βάλω κάτι ειδικό και για το Ρέθυμνο, ότι η περιοχή σας μοιάζει ή τουλάχιστον αυτό λένε οι φωνές από εκεί και οι προσφυγές που έχουν γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εγκλωβισμένος στους δύο αστικούς πόλους της Κρήτης, σε ένα δρόμο στον οποίο δεν έχουν ούτε είσοδο ούτε έξοδο. Κάπως έτσι χοντρικά να το πω. Είναι ένα έργο και μια χάραξη που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα που εσείς εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό που συμβαίνει? Θα αναφερθώ γενικότερα πρώτα για το έργο, μιας και οι προλήσαντες είπαν μερικά πράγματα. Θέλω σίγουρα να συμφωνήσω ότι θα μπορούσε το κεντρικό κράτος να έχει δώσει τη δυναμική στην περιφέρεια να συμβουλέψει για πολλά πράγματα. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Θα διαφωνήσω ότι είναι έργο για λίγους. Είναι ένα έργο για πολλούς ο ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Ειδικά για το ΒΟΑΚ μιλάω. Είμαι σε ένα σύλλογο 18 χρόνια, πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων στο Ρέθυμνο. Έχουμε φωτογραφίσει από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και πίσω 105 εικονοστάσια τότε, mm-hmm. πριν από 12 χρόνια, θυμάμαι, 13 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι και είμαι 45 χρονών. Πρώτη φορά ακούω να γίνονται έργα στο ΒΟΑΚ. Σοβαρά έργα. Πρώτη φορά φτιάχνεται ο ΒΟΑΚ. Οπότε δεν μπορώ να μην κρίνω ότι κάτι γίνεται. Όσον αφορά το Ρέθυμνο, είμαστε στη δύσκολη θέση των δύο πόλων και τραβάμε, να το πω έτσι εύκολα, τραβάμε κίνηση και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο τουρισμός έχει σίγουρα αυξηθεί πάρα πολύ. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο τουριστικά η Κρήτη. Νομίζω ότι το έργο αυτό επιβάλλεται να γίνει και πρέπει να γίνει και θα γίνει όπως προστάζουν οι ανάγκες του νησιού. Σίγουρα, κάπου αναφέρθηκε πριν στις κουβέντες, ότι η ανάγκη μας δεν θα σταματήσει στο ΒΟΑΚ και θα πάει ίσως παρακάτω σε ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Θα πρέπει να γίνει κουβέντα και σε αυτό τα επόμενα χρόνια. Για πείτε, τοποθετηθείτε. Ήδη έχει ξεκινήσει η κουβέντα. Είμαι σε μια ομάδα εδώ και κάμποσα χρόνια που έχουμε φτάσει και σε επερωτήσεις στη Βουλή με αυτό το κομμάτι. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, ούτε καν προμελέτη. Όμως υπάρχουν σκέψεις, θα πρέπει να μπούμε σε αυτό και το έχω σκοπό να προχωρήσω και σε αυτό το κομμάτι δυναμικά. Δεν είναι κάτι εύκολο προφανώς, όμως υπάρχουν παραδείγματα σε νησιά μικρότερα της Κρήτης που είναι πολύ πετυχημένο το σχέδιο αυτό. Mm-hmm. Το μέσο σταθερής τροχιάς, ένα τρένο δηλαδή, που θα μπορούσε να εξυπηρετεί ολόκληρη την Κρήτη, mm-hmm. αλλά εν προκειμένου νομίζω μπαίνει το αίτημα πρώτα του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό που αναμένεται να είναι τεράστιο και εν συνεχεία να επεκταθεί. Όμως εδώ τίθεται ένα θέμα, κύριε Τσουντάνη, ότι μάλλον οι κυβερνήσεις οι τελευταίες δεν είναι και πολύ υπέρ αυτού του έργου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σχεδιάσαμε ένα ΒΟΑΚ, αλλά δεν το σχεδιάσαμε παράλληλα με το ΒΟΑΚ το τρένο. Που σημαίνει τι? Ότι θα γίνει μια νέα χάραξη, μια νέα μελέτη
και νέα λεφτά στον κουβά με τις μελέτες και τους εργολάβους. Δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί για να πω κάτι παραπάνω. Είναι απλώς μέσα στις βλέψεις μου για να το συζητήσω και να το θέσω το επόμενο διάστημα. Να σας ενημερώσω ότι από αυτή την εκπομπή ο πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ εδώ στο Ηράκλειο αποκάλυψε ότι το 2015 στα έργα στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών βρισκόταν και το τρένο και σε μια νύχτα μέσα είχε εξαιρεθεί. Και δεν επανήλθε. Δηλαδή δεν μελετήθηκε και δεν σχεδιάστηκε ταυτόχρονα με τον ΒΟΑΚ. Θέλω να πω δηλαδή μήπως για τις κυβερνήσεις δεν είναι προτεραιότητα. Για σας είναι προσωπικά. Για μένα προσωπικά είναι. Δεν μπορώ να πω ότι η γνώμη μου αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση. Η γνώμη μου, η δική μου γνώμη θα τεθεί ζήτημα στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Κύριε Αρμουτάκη, εσείς πώς θα βλέπατε το θέμα του τρένου για την Κρήτη? Θα μπορούσε να δώσει νέα πλοία στην περιοχή σας? Κοιτάξτε, με το... Γιατί προφανώς θα υπάρχουν και δίκτυα που θα κατεβαίνουν και στο εσωτερικό του. Με το ότι σχεδιάζουμε πολλά χρόνια τα έργα, δηλαδή τρώμε, ο χρόνος που θέλει να μελετηθεί ένα έργο, μπορώ να πω ότι είναι τριπλάσιος από τον χρόνο που θέλει να κατασκευαστεί. Έτσι που τα πάμε. Οπότε, ας κάνουμε πρώτα το δρόμο αυτόν, να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το σταθερής τροχιάς, για να πάμε και στα 50 χρόνια μετά να γίνει πάλι. Γιατί μην νομίζουμε ότι θα είναι τόσο εύκολο. Εδώ δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο ΒΟΑΚ. Θα το ήθελα πολύ. Αλλά δεν μας, οι χρόνοι δεν... Συμφωνούμε όλοι, πιστεύω, το θέλω. Συμφωνούμε το θέλω. Αλλά φανταστείτε τώρα, θα το έχουν τα εγγόνια μας. Εκεί είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Όχι, προς Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω. Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες μελέτης ενός έργου. Εμείς τα έχουμε ζήσει και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να ανοίξει μία γεώτρηση. Τι πιο απλό. Διαδικασία από την ημέρα που θα το πάρεις την απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι να το δημοπρατήσεις, θες τουλάχιστον 6 μήνες. Είναι έτσι, κύριε Μπαρτάκη? Έτσι. Εκτός και αν το φτιάξεις, εκτός και αν παρατυπήσεις, παρανομήσεις δηλαδή, και λες δεν έχω νερό, δεν ξέρω τι, αυτό υπάρχει έκτακτη ανάγκη, και μετά πρέπει ο εργολάβος να σε πάει στα δικαστήρια για να πληρωθεί. Μάλιστα. Καταλάβετε. Κύριε Μπαριτέκη. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο, κύριε Συμβουλάκη, ότι όταν εκτελείται ένα τόσο μεγάλο έργο, τόσο μεγάλο βεληνικού έργο όπως είναι το αεροδρόμιο, που θα εξυπηρετήσει εκατομμύρια πολιτών και ανατρέπονται οι αναπτυξιακές ισορροπίες σε ένα νησί, θα έπρεπε να προβλέπεται, δεν υπάρχει παρόμοιο έργο στο εξωτερικό που να μην υπάρχει πρόβλεψη με σύνδεση με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Και ναι μεν, γνωρίζομαι ότι είναι ένα μεγάλο έργο που θα απαιτηθεί αρκετά χρήματα, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, λένε οι εκτιμήσεις, όμως θα έπρεπε στο σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη. Όταν ξεκινάμε και γίνεται ένα χρηματολόγιο, γίνεται ένα σχεδιασμός, θα πρέπει από τώρα να είχαν αφηθεί οι αναμονές, ο σχεδιασμός. Δεν λέμε για υλοποίηση, αλλά τουλάχιστον να ληφθεί υπόψη ότι, ξέρετε, εδώ εκατομμύρια επισκέπτες θα πηγαίνουν, θα οδεύουν προς το Καστέλι και μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Άρα έπρεπε, και αυτό λέμε και αυτό επιμένουμε, ότι σχεδιάζουμε κάτι τώρα και να δούμε την υλοποίηση πώς θα πάει. Συνεπώς, αφού δεν έχουν οι αναμονές, όπως λέτε, πώς θα πάει, δεν είναι και στην πρόβλεψη μέσα του κεντρικού κράτους? Είναι κάτι το οποίο σημαίνει νέα χάραξη, νέα πράγματα. Επίσημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε επιρροτήσεις που έχουν τεθεί είναι αρνητική. Έτσι, για να ξέρουμε πως ποια είναι και επίσημα η στάση μέσω των επιρροτήσεων που έχουν γίνει από βουλευτές τοπικά εδώ πέρα, έχει αρνηθεί την κατασκευή. Η περιφέρεια είναι θετική? Την υπηρετείτε το όχι, γιατί πρέπει να απαντήσετε. Η περιφέρεια δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Θεωρώ όμως ότι αν τεθεί το θέμα αυτό στο σχεδιασμό και με τους τοπικούς φορείς, ότι θα είναι θετική συμμετοχή εξέλιξη. Εσείς το εγώ προσωπικά, από την πρώτη στιγμή, σαν πρόσωπο, σαν περιφερειακός σύμβουλος, βεβαίως είμαι θετικός, όπως ο πολιτικός φορέας, τον οποίο σήμερα εκπροσωπώ, στο σχεδιασμό μιας τέτοιας εξέλιξης. Βεβαίως λέμε ναι και στην διασύνδεση του αεροδρομίου και των μεγάλων πόλων αρχικά. Μελλοντικά δεν ξέρω πού μπορεί να πάει, αλλά πρέπει να υπάρξει η πρόβλεψη με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο,
που βεβαίως θα πρέπει τουλάχιστον να αρχίσουμε να το σχεδιάζουμε, να το βλέπουμε. Μάλιστα. Δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε μια τέτοια εξέλιξη. Είμαστε θετικοί. Κύριε Σαλούστρο, εσείς, ένα μέσο λαϊκό είναι το μέσο, το τρένο. Ναι, και αυτές τις ανάγκες πρέπει να εξυπηρετεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε είναι, ναι, προφανώς και είμαστε υπέρ στο να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί. Προφανώς πρέπει να εξετάσουμε το τι ανάγκες θα εξυπηρετεί. Και όσον αφορά την δυνατότητα υλοποίησης, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα ερώτημα. Τι μας λείπει? Mm-hmm. Δεν έχουμε το επιστημονικό προσωπικό? Δεν έχουμε την τεχνογνωσία να το υλοποιήσουμε? Δεν έχουμε τους πόρους, πλουτοπαραγωγικές πηγές να το υλοποιήσουμε? Προσανατολισμός λείπει, νομίζω, στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Μάλιστα. Και αυτό και οι προτεραιότητες, βέβαια, που είπαμε πριν λίγο. Μόλις ολοκληρώστε εσείς, κύριε Αρμουδάκη. Ναι, ολοκλήρωσα, παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πείτε το. Και να καταλήξουμε εκεί πέρα. Ότι δεν έχει, το κεντρικό κράτος δεν έχει καταλάβει το τι δίνει η Κρήτη στο γενικό κράτος, στο κεντρικό κράτος. Τι προσφέρει. Τι προσφέρει. Δηλαδή αυτά που ζητούμε εμείς, ναι, είναι τα ελάχιστα από ό,τι δίνουμε. Σαν Κρήτη. Ωραία, κάνατε μια πάσα να μπούμε στα θέματα της οικονομίας γενικότερα. Άρα θα το διεκδικήσουμε αυτό το κάθε τι. Αν δεν το διεκδικήσουμε, αν επιμείνουμε, δεν θα γίνει τίποτα. Η Κρήτη δίνει υπεραξία όμως και με τον τουρισμό της. Δεν είναι μόνο δηλαδή. Αυτό λέει ότι δίνουμε στο κεντρικό κορβανάτο, δίνουμε το πολλαπλάσια. Mm-hmm. Και δεν τα παίρνουμε. Λοιπόν, να μπούμε και μας θεωρούν και πλούσιους. Να μπούμε στο θέμα της οικονομίας, να βάλω το θέμα. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτά τα. Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε δει. Να μπούμε στο θέμα του τουρισμού και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τσουντάνη, αυτό το γύρο, επειδή γνωρίζετε και τα θέματα αυτά. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε πριν από δύο μέρες, νομίζω τρεις, ότι. Ποιο ήταν το ταμείο του τουρισμού για το 2022. 5,1 εκατομμύρια επισκέπτες, 3,6 δις ο τζίρος. Πέρασε αυτός ο τζίρος στην πραγματική οικονομία? Δηλαδή, θέλω να πω, οι κριτικοί έγιναν πλουσιότεροι, ζουν καλύτερα? Ή είναι... Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Πείτε. Ο τουρισμός τελευταία αποτυπώνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στην Κρήτη. Είχαμε μέχρι πρόσφατα σαν χρονιά ρεκόρ, σαν σηματοδότη χρονιά το 2018 και πάντα λέγαμε ότι πάμε λίγο καλύτερα το 2018, πάμε λίγο χειρότερα. Το 2022 είναι η χρονιά που ξεπεράσαμε κάθε ρεκόρ και πανελλαδικά και στην Κρήτη. Μιλάνε οι αριθμοί. Κάτι και λιγότερο και ήταν το 22, νομίζω, από το 19 και πανελλαδικά ήταν, ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, ήταν κάτι λιγότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην Κρήτη είναι ότι δεν έχει αλλάξει μόνο η ποσότητα του τουρισμού, έχει αλλάξει και η ποιότητα του τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια οι βίλες και οι καλές βίλες και άρα και ο καλός τουρισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο τουρίστας στη βίλα θα ξοδέψει, θα νοικιάσει το κίνητο, θα φάει καλύτερα, θα περάσει καλύτερα, ποιοτικότερα. Ναι, και θα αφήσει και περισσότερα χρήματα. Δεν το συζητούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως αυτά τα χρήματα διαχέονται στην κοινωνία αυτό. Μα πώς, αφού έχουμε 25.000 βίλες στην Κρήτη, ποιος τις έχει? Εμείς τις έχουμε. Άρα θεωρώ ότι το χρήμα μοιράζεται σε όλη την Κρήτη. Πίσω από τον τουρισμό υπάρχουν δεκάδες ήδη επιχειρήσεων που ζουν από αυτό. Mm-hmm. Που ζουν από αυτό ενώ που εκμεταλλεύονται τον τουρισμό. Με την καλή έννοια εκμεταλλεύονται. Mm-hmm. Ο αγροτικός τομέας εισβάλλει στο τουρισμού τα χρήματα. Έτσι. Ο εστιατόρας έμεσα στον τουρίστα. Ο οποιοσδήποτε προμηθευτής τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μην βάλουμε στο ίδιο τραπέζι όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Με βάση τον τουρισμό, η βαριά μας βιομηχανία είναι. Είτε μάλιστα θέλουμε να το... Μάλιστα. Κύριε Αρμουντάκη, πείτε μου, με σαρά απολαμβάνει αυτό το προϊόν του τουρισμού? Είναι αποκλεισμένη λίγο, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να προσφέρει υψηλό προϊόν. Να σας πω κάτι. Μπορώ να πω εν μέρω το απολαμβάνει. Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο όμως. Ναι. Θα πάρω μια πάσα από τον συνάδελφο.
είπε για τις βίλες που γίνονται. Ναι. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν χρήσεις γης. Δηλαδή, ο καθένας, όπου έχει 4 στρέμματα, ξέρω εγώ, ή παραπάνω, μπορεί να χτίσει μια κατοικία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Δήμος πρέπει να του πάει νερό, αν είναι και 3 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Πρέπει να του πάει δρόμο. Πρέπει να εξερσωθούν δάφη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ομαλό το έδαφος. Είναι όλο, είμαι ορεινά ή είναι ορεινά. Σωστό. Καταλάβετε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και έρχεται μετά τα καιρικά φαινόμενα. Κατολιστής μετά. Μετά που θα χαλαρώσει το έδαφος, mm-hmm. γιατί θα γίνει ένα έργο πιο ψηλά. Βλέπεις, ενώ ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός λέει ότι στις κορυφογραμμές δεν μπορεί να χτίσουμε ένα σπίτι. Να εξέχει από την κορυφογραμμή, το περίγραμμα της κορυφογραμμής. Mm-hmm. Ισχύει, το κάνουμε αυτό. Δηλαδή το περιβάλλον το ενοχλούμε. Το ενοχλούμε και το ενοχλούμε και με τις ανανεώσιμες πηγές. Άλλο, έχετε και εσείς εκεί. Αλλά εγώ σας ρωτώ. Όχι, εγώ θα σας πω τα κτίρια που είναι μόνιμα. Ναι. Το καταλάβετε. Εγώ δηλαδή, λέω υπάρχει... η Μεσαρά ζει από τον τουρισμό. Φτάνει στη Μεσαρά το χρήμα. Κοιτάξτε, του τουρισμού. Κοιτάξτε, στη Μεσαρά οι περισσότεροι δεν ζουν μόνο από τον τουρισμό. Έχουν και τα αγροτικά. Κυρίως τα αγροτικά. Τα θερμοκήπια, τα μπέλια, τις ελιές. Η οικονομία είναι κυρίως αγροτική. Τις πέθυρες καλλιέργειες. Θέλω δηλαδή, να πω, δεν μπορούσε η Μεσαρά να σηκώσει διπλάσιο και τριπλάσιο τουρισμό από αυτό που τώρα σηκώνει. Ναι, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, το πού το πάμε, πού θα πάμε, πού θα φτάσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε όλο τον κόσμο βίλες. Μάλιστα. Καταλάβετε, γιατί έχουμε και κάτι που θα μας παράξει κάποια πράγματα. Έχουμε και ένα έδαφος. Mm-hmm. Και μια παραγωγική γη. Μάλιστα. Πρέπει να τη σεβαστούμε αυτή. Γιατί όλα αυτά που θα γίνουν, δεν έχουμε δημιουργήσει υποδομές μετά για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Δεν έχουμε δημιουργήσει υποδομές, όπως είπαμε, για τη διαχείριση του νερού. Mm-hmm. Τα οδικά δίκτυα, όλα αυτά πρέπει να τα προετοιμάσουμε και να καθορίσουμε χρήση γης. Εδώ θα χτίσω σπίτι, εκεί θα χτίσω το τουριστικό μου, εκεί θα κάνω την καλλιέργειά μου. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τελειώνω με αυτά, με το σχεδιασμό. Και μας το λένε και οι Ευρωπαίοι, μας το επιβάλλουν, δεν το κάνουμε. Σωστά. Να προστατεύσουμε αυτό που βλέπουμε και αυτό που ζούμε και αυτό που βιώνουμε, αυτό που μαζί. Mm-hmm. Κύριε Μπαριτάκη, 3,6 ο τζίρο στην Κρήτη. Ναι, ναι. Στην πραγματική οικονομία μπαίνει αυτό το ποσό. Θα σας πω. Είναι ισχυρό το αποτύπωμα του τουρισμού στην οικονομία της Κρήτης. Και ο τουρισμός με την Κρήτη είναι έννοιες ταυτόσιμες, όπως και ο πρωτογενής τομέας και συνδεδεμένες έννοιες. Και σίγουρα το ότι τόσος τζίρος είναι από τον τουρισμό, αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματική οικονομία του τόπου μας. Μην πούμε ότι τα χρήματα αυτά δεν τα βλέπουμε. Γιατί και οι εργαζόμενοι, που σίγουρα χάρη στους εργαζόμενους έχει αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν, mm-hmm. είναι μεγάλη συμβολή των εργαζομένων. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Δεν Καλά. Γίνεται κάτι μόνο του. Εργαζόμενοι και πρέπει εργαζόμενοι να δεν να το πούμε και δεν το πάνε τώρα να δουλέψουν εκεί. Ναι, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Δεν πληρώνονται καλά και δεν πηγαίνουν. Και την πολιτεία, την κυβέρνηση που δεν κάνει υποχρεωτική τη σύμβαση των εργαζομένων. Και είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να μας απασχολήσουν και σε αυτά πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας. Όμως, μέσα από τον τουρισμό, ξέρετε, διαβιώνει η Κρήτη, αναπτύσσεται η Κρήτη, γίνεται παραγωγική ανάπτυξη. Και αν θέλετε, ο πρωτογενής τομέας, βεβαίως είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό. Είναι η Μεσαρά, είναι η Βιάννας που παράγει ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής καταναλώνονται στον τουρισμό. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μέσα στον τουρισμό, η μεταποίηση. Τώρα που έχουμε το άνοιγμα του ξενοδοχείου, mm-hmm. πόσες μονάδες, είτε από ξυλουργία, είτε από αλουμινοκατασκευές, οικοδομικές εργασίες που συντηρούνται τα ξενοδοχεία, εργάζονται. Τουρισμό, ναι. Και βλέπετε ότι όλο λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία σαφώς είναι πραγματική οικονομία και σαφώς πρέπει να γίνεται. Τώρα, ότι πρέπει η πολιτεία να καθορίσει ένα σχεδιασμό και να υπάρχουν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κατήργησε την εκτός σχεδίου δόμησης. Δηλαδή, ακόμα έκλεισε περισσότερα τη δυνατότητα ανάπτυξης. Δεν ομοθέτησε για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να είμαστε ακριβείς. Ακριβώς, δεν ομοθέτησε. Άφησε τα πράγματα και σε μια οικονομία του ισχύει όπως είναι η Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας δεν δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός πολεοδομικός και χρήσεων γης
πολλές φορές επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων που παίρνουν οι Δήμοι αποφάσεις καθυστερούν στο κεντρικό κράτος, διότι πάμε σε ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος που θα κάνει 20 χρόνια να λειτουργήσει και να εγκρίνει ένα απλό σχεδιασμό που έχει κάνει ένας Δήμος, που μπορεί να είναι από ένα ΣΧΟΑΠ ή ένα γενικό ή ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, που έπρεπε να κλείνουν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου ή Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου που είναι στην αρμοδιότητά του, να κλείνουν εκεί και απλώς να εγκρίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όμως θεωρώ ότι η οικονομία της Κρήτης, στηριζόμενη στον τουρισμό, έχει πολλαπλά ωφέλη. Ωφελείται η οικονομία της Κρήτης είτε από τις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης. Η Κρήτη όμως έχει ανάγκη πλέον από υποδομές. Δηλαδή, ο σχεδιασμός αυτός απαιτεί, επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα, τον σχεδιασμό υποδομών είτε σε οδικά δίκτυα, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στη ενίσχυση των επιχειρήσεων της επαγγελματικότητας που δραστηριοποιείται πάνω στον τουριστικό τομέα. Κύριε Σαλούστρο, εσείς πιστεύετε ότι φτάνει το χρήμα του τουρισμού στις τσέπες των Κρητικών? Νομίζω ότι και σε όλα τα φυλάδια προεκλογικά και σε όλη την επιχειρηματολογία των αστικών κομμάτων Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ που λέμε εμείς, υπάρχουν οι λέξεις ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, κερδοφορία. Εδώ τι ζούμε? Μιλάμε για το τουριστικό θαύμα, το θαύμα του τουρισμού, Βούλια και Ηράκλειο, η Κρήτη 100% πληρότητα, 110% πληρότητα σε κάποιες περιπτώσεις, τα δις που αναφέρατε πριν από λίγο. Όχι μόνο δεν μπήκαν στις τσέπες των εργαζομένων και των αυταπασχολούμενων και των επιχειρήσεων δορυφόρων των μικρών γύρω από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά η ανάπτυξη αυτή προϋποθέτει και στηρίζεται πάνω στα αποκαίδια των εργασιακών σχέσεων. Στα ξενοδοχεία βλέπουμε 12-14 ώρα χωρίς ρεπό όλο το μήνα ή με ένα ή δύο ρεπό. Βλέπουμε εργασιακές σχέσεις μπαράλια, βλέπουμε καθημερινά όλο το καλοκαίρι και στα δύο νοσοκομεία εργατικά ατυχήματα, λιποθυμίες από την εξάντληση των ξενοδοχείων υπαλλήλων, των καμαριέρων, κομμένα δάχτυλα από μάγειρες, σεφ κλπ. Γιατί τα παθαίνουν αυτά? Δεν υπάρχει προσωπικό, επαρκές? Γιατί συμπυκνώνεται στην διασφάλιση όλο και μεγαλύτερης κερδοφορίας, εντατικοποιείται η εργασία, συμπυκνώνεται και μικραίνει το προσωπικό. Το προσωπικό. Λιγοστεύει το προσωπικό. Ναι. Γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι στα μεγαθύρια είναι τεράστιος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο αυτές οι προεκτάσεις. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουμε τρίσπαστο. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος στο 8ωρό του πάει στο 24ωρο πάει τρεις φορές στο αεροδρόμιο για να εκτελέσει το ωράριό του. Και πληρώνει το πάρκινγκ, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόνοια στο πού θα παρκάρει το αυτοκίνητό του, άσχετα αν πηγαίνει 4 τα ξημερώματα, 5 κλπ. Πιάσανε ψήλους στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο, ψήλους πέρυσι οι εργαζόμενοι. Στο Ηράκλειο. Στο handling. Εγώ πήγα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του σωματείου που έχω την ευθύνη εκεί και είδαμε χωρίς εξαερισμό σε συνθήκες COVID. Ναι. Συνοστισμό 2.000 τουριστών στο handling και τους εργαζόμενους με ατομικά πλαστικά αναμνηστηράκια. Έτσι χτίζεται το θαύμα του τουρισμού. Έτσι χτίζεται και την πατάνε δυστυχώς και η παραγωγή, γιατί τα πεντάστερα ξενοδοχεία δεν βάζουν γάλα, βάζουν σκόνη γάλακτος, δεν βάζουν τα δικά μας γεωργικά προϊόντα, γιατί αλλιώς δεν χτυπιέται η τιμή. Βάζουν προϊόν ντομάτας, προϊόν κλπ. Τα οποία τα εισάγουμε όλα. Και προφανώς εκμεταλλεύονται τον ήλιο, την περιοχή, το νησί, τις υποδομές και το χρήμα παραμένει στα all inclusive και στο μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Μάλιστα. Αυτή είναι ο ένας πυλώνας της οικονομίας της Κρήτης, η τουριστική, υπάρχει και η αγροτική. Πού βρίσκεται σήμερα? Εντάξει, νομίζω ότι είναι προφανές ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο πάνε και μειώνονται, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν μπορούν να καλύψουν καν τα κόστη παραγωγής και καλλιέργειας και για τους κτηνοτρόφους τα κόστη σίτησης. Οι παραγωγοί απορροφούν τα προϊόντα όποτε θέλουν, με ό,τι τιμή θέλουν, χωρίς να διασφαλίζεται ελάχιστο εγγυημένη τιμή, για να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και την πουλάν στον κανόνα προσφορά ζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, ποια είναι η ακτινογραφία που έχετε εσείς και ως φοροτεχνικός δηλαδή,
για την αγροτική οικονομία. Τι θέλω να πω. Οι παραγωγοί έχουν μπει σε ένα καθεστώς, ας το πούμε, ελεύθερο επαγγελματία. Έχουν να αποδώσουν αρκετά ασφαλιστικά, να τηρήσουν βιβλία σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουν πολλές υποχρεώσεις και έξοδα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, πού οδηγούμε? Κοιτάξτε, η αγροτική οικονομία, οι αγρότες μας θέλουν τη στήριξη της πολιτείας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο. Είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε νησί, άρα η μεταφορά των εφοδίων στοιχίζει παραπάνω. Τα καύσιμα είναι πιο ακριβά, η ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Δηλαδή, οι πρώτες ύλες, τα υλικά που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να λειτουργήσει, είναι ακριβά. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχει μεγαλύτερο κόστος και το παραγόμενο προϊόν, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον τελικό καταναλωτή. Σαφώς, λοιπόν, η αγροτική οικονομία, η παραγωγή, οι αγρότες μας πρέπει να έχουν στήριξη. Πρέπει να έχουν στήριξη στα υλικά, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, είτε αγρότες είναι είτε χτινοτρόφοι. Μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες μας, οι χτινοτρόφοι μας είναι εκτεθειμένοι και στα φυσικά φαινόμενα που μπορούν να καταστρέψουν μια παραγωγική χρονιά, ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να γίνει μια πλημμύρα, ένας αέρας, μια πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει. Άρα πρέπει να υπάρχει μια περαιτέρω πρόβλεψη στήριξης του εισοδήματος, το οποίο μπορεί να, λόγω του φαινομένου αυτό, να χαθεί. Από την άλλη, η οικονομία της Κρήτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη διαχρονικά με τον παραγωγικό τομέα και φυσικά τα αρίστης ποιότητας προϊόντα τα οποία παράγουμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και εξαγώγημα προϊόντα, θα πρέπει να φεύγουμε με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δηλαδή το λάδι, ας πούμε, είναι ένα θέμα που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και σήμερα να το τυποποιήσουμε και να εξάγεται τυποποιημένο. Όταν αυτό γίνει, πιστέψτε με ότι δεν έχει ανάγκη ο παραγωγός να το ορίζεται τιμή ασφαλείας που λέγανε που υπήρχε πριν 30 χρόνια. Ένα προϊόν το οποίο και φέτος αποδείχθηκε ότι πηγαίνει στις αγορές. Σε συνδυασμό, λόγω του επαγγελματός σας ρωτώ, σε συνδυασμό τώρα η αγροτική οικονομία, η τουριστική που συζητήσαμε, με όλο αυτό που συμβαίνει, με τον πληθωρισμό, τις πιέσεις, την ακρίβεια, ο κριτικός είναι σε καλύτερη μοίρα από τον πολίτη που ζει στην Αθήνα, ας το πούμε έτσι? Κρατάει ακόμα η οικονομία αυτή? Θεωρώ ότι υπάρχει, είμαστε στην ίδια παρά μοίρα, τις δυσκολίες, ακούστε, παρά και ξανεμίζεται ο μισθός στο 15ήμερο. Ο μισθωτός, παρά, κοιτάξτε, ένας μισθωτός πραγματικά που είναι στην Αθήνα και έχει μόνο πόρο διαβίωσης στο μισθό ή τη σύνταξή του, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι δύσκολα διότι ο μισθός, παρά τις ελάχιστες αυξήσεις που δόθηκαν, δεν μπορεί να καλύψει και τον πληθωρισμό που έχει ανέβει, αλλά και την ακρίβεια. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα σήμερα. Η ενέργεια έχει φέρει αλυσιδωτές αυξήσεις. Τα επιτόκια των τραπεζών έχουν ανέβει. Και ακούμε ότι μεσολάβησαν, λέει, οι τράπεζες και γίνεται μια διαφήμιση ότι δεν είπαν να μην δώσουν τελευταία αύξηση. Όταν τα επιτόκια έχουν ξεφύγει ασυγκράτητα, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση από πουθενά. Άρα υπάρχει θέμα. Και σαφώς και εδώ στην Κρήτη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα ωραία. Εδώ ένας μισθωτός ή ένας ταξιούχος που καταφέρνει να έχει και μια αγροτική παραγωγή, ναι, κάπως είναι κάπως καλύτερα. Όμως για έναν μισθωτό που είναι στο Ηράκλειο, στο ένα αστικό κέντρο, στα Χανιά και έχει μόνο το μισθό του και δεν έχει κάποια άλλη πηγή εισοδήματος, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι όπως ισχύει για όλη την Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε και το προϊόν που έχουμε εδώ. Ακριβώς. Για να διατηρήσουμε την οικονομία μας. Γι' αυτό λέω φτηνή πρώτη ύλη και να μπορέσει το προϊόν να φτάσει στον καταναλωτή, να έχει μια αγοραστική δύναμη ο καταναλωτής να το πάρει. Διότι αν είναι ψηλή η κατανάλωσή του, υψηλή το κόστος παραγωγής, πώς θα μπορέσει να καταναλωθεί από το που περικόπτει πολλές φορές τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης ο καταναλωτής, μην μπορώντας να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια των ημερών. Και δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Και στην ενέργεια που έχουμε ζητήσει παρέμβαση στην ελληνική τιμή, δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που θα μπορούσε να έχει μειωθεί. Να σας πω ένα παράδειγμα: η Κύπρος έχει το καύσιμα στο 1,35 σήμερα, που προμηθεύεται από το ίδιο διελιστήριο που παίρνει και η Κρήτη. Και είναι 1,35 και εδώ κοντεύει στα 2 ευρώ. Mm-hmm. Γιατί η Κύπρος πρόβλεψε, χαμήλωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 67% είναι. Ας πάει λίγο παρακάτω το κράτος, μα πιστέψτε με ότι από την κατανάλωση που θα αυξηθεί,
Θα δεν έχει, έχει περισσότερο κέρδος. Ακριβώς, δεν θα έχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Δεν το έκανε όμως. Άρα βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία δεν ακούει και δεν θέλει να παρέμβει και να σταθεροποιήσει την αγορά και να λειτουργήσει θετικά υπέρ των καταναλωτών και των πολιτών. Κύριε Αρμουτάκη, τα αγροτικά μας προϊόντα, η αγροτική οικονομία και η ακρίβεια, τα ίδια θέματα δηλαδή. Κοιτάξτε, η αγροτική οικονομία, ο αγρότης βασανίζεται καθημερινά. Υποβαθμίζεται η εργασία του, τα αγροεφόδια όλα είναι εισαγωγής, τα περισσότερα να μην πούμε όλα, τα περισσότερα είναι εισαγωγής. Θέλουμε φτηνή πρώτη ύλη που είπε ο συνάδελφος. Φανταστείτε ότι το κομπόστ, το βελτιωτικό εδάφος, το εισάγουμε από την Ολλανδία. Που μπορούσαμε κάλλιστα να το παράγουμε εμείς από τα φυτικά υπολείμματα των γαλλιεριών. Και όμως το εισάγουμε. Δεν έχει χρηματοδοτηθεί μια μονάδα τέτοια, έστω να πάρει μέρημνα το κράτος. Ένα Ινστιτούτο, ένα πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, να φροντίσει μια μελέτη, ένας φορέας, ένας συνεταιρισμός να το αναλάβει. Να παράγει το κομπόστ, αυτό που το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι αγρότες στις πρώιμες καλλιέργειες. Τι θα αλλάζατε εσείς, σαν βουλευτής, αν προσπαθούσατε να αλλάξετε τα αγροτικά μας. Μια πρακτική, ας πούμε, θα σας πω για αυτό το θέμα. Σε μια από τις θητείες που έκανα δήμαρχος, έκανα μια μελέτη σε προκαταρτικό στάδιο σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης. Mm-hmm. Το ΕΛΜΕΠΑ που είναι σήμερα. Και κατά πόσον θα μπορέσουμε να κάνουμε μια μονάδα κομποστοποίηση των φυτικών υπολοιμάτων. Η οποία μπορούσε να εγκατασταθεί σε ένα χώρο στη Μεσαρά. Υπάρχουν και δημόσια κτήματα, αλλά υπάρχουν και ιδιώτες, να χρηματοποιηθεί ιδιώτες να το κάνει. Να δοθούν κάποια κίνητρα να γίνουν αυτά. Αντί να το εισάγουμε αυτό το κομπόστ, να το παράγουμε εμείς. Και να μην γίνεται σκουπίδια πεταμένα έτσι φύρδι-μύρδι στα ρέματα και στα πρανή των δρόμων. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλά πράγματα που πρέπει να τα δούμε πιο κοντά και πιο ψύχρεμα. Ύστερα, αυτό που δεν είπαμε, ότι υπάρχουν αγρότες αυτή τη στιγμή που κινδυνεύει η αγροτική υγεία από τα φανς. Υπάρχουν δανειολήπτες. Αγρότες δανειολήπτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουν πουληθεί τα δάνεια στα φανς. Είχαν πάρει δάνεια, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η αγροτική υγεία. Αυτοί που καλλιεργούν κινδυνεύει. Γι' αυτό άμεσα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοδύναμη, είτε με συνεργασία. Και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμά της, κοστολογημένο πρόγραμμα, που μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε. Να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπαμε, αντιμετωπίζουν και τα καιρικά φαινόμενα, και δυσκολίες στην καλλιέργεια, και αβεβαιότητα για το προϊόν που παράγουν. Γιατί μην δείτε φέτο. Φέτο πήγε το λάδι καλά. Αλλά το λάδι καλά, αλλά τώρα που κάνουν το λογαριασμό και πληρώνουν τα φάρμακα, τα λιπάσματα που είναι διπλάσια, και πάνε, οδεύουν να τριπλασιαστούν τα λιπάσματα. Τι θα γίνει, θα κατεβεί το λάδι στα 3 ευρώ. Δηλαδή το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Mm-hmm. Δηλαδή, ή θέλουμε, και να ξεκαθαρίσουμε, θέλουμε αγρότες στην Ελλάδα ή δεν θέλουμε. Ή τα θέλουμε να γίνουν γκαρσόνια. Να εξυπηρετήσουν τον τουρισμό. Μάλιστα. Κύριε Τσουντάνη, εσείς, αγροτική οικονομία, αγροτικά προϊόντα και πληθωριστικές πιέσεις. Κρατάει ακόμα η αγροτική οικονομία εδώ, πώς το βλέπετε? Και πώς ζει ένας κριτικός, ένας μέσος κριτικός? Δηλαδή, τον έχει επηρεάσει η ακρίβεια που τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο είναι αρκετά εμφανής στις τσέπες μας, στα πορτοφόλια μας. Με το αγροτικό κομμάτι, στην Κρήτη υπάρχει ένα θέμα πολλά χρόνια. Μάλλον, γενικά με το αγροτικό κομμάτι στην Ελλάδα υπάρχει θέμα πολλά χρόνια. Ο αγρότης είναι ο πιο αδικημένος άνθρωπος πολίτης αυτής της χώρας. Αυτό είναι δεδομένο, θεωρώ, όχι μόνο στην Κρήτη. Απλώς η Κρήτη έχει μια διομορφία, γιατί οι παραγωγές είναι πολύ πιο μικρές από ότι ένας Θεσσαλός αγρότης που μπορεί να παρέξει μια τεράστια παραγωγή και να, ας πούμε, να καλυφθεί για ένα μεγαλύτερο διάστημα. Ο κριτικός αγρότης έχει τα θέματα του με μικρότερες παραγωγές, με μικρότερες επιδοτήσεις. Δεν το συζητώ. Ο Θεσσαλός παίρνει και πιο χαριστικές επιδοτήσεις. Δεν το συζητώ. Από αυτά που ακούω και από τους συνομιλητές μου, θεωρώ ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω στο θέμα αυτό πολύ σοβαρά, γιατί τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι όσες προσπάθειες έγιναν με συνεταιρισμούς απέτυχαν λόγω κακοδιαχείρισης, λόγω χίλιου δύο προβλημάτων. Δεν πέτυχε το. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Κάπως αλλιώς πρέπει να κατοχυρωθούν πράγματα για τον αγρότη και όχι να κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν και παλιά. Μάλιστα. Αξίζει η αγροτική παραγωγή, σίγουρα. Εν μέρη, ο αγρότης στην Κρήτη έχει να κάνει με τον τουρισμό και έχει ένα σοβαρό εισόδημα τον τουρισμό, έμεσα. Mm-hmm. Και αυτό είναι, το καταλυτικό του εισόδημα για να επιβιώνει. Πάντως, για το θέμα της ακρίβειας που ρώτησα και τους υπόλοιπους, είναι κάτι που το βιώνουμε και εμείς εδώ. Η αλήθεια είναι κάτι πολύ σοβαρό και αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι δημιουργεί θέμα. Ναι. Κύριε Σαλούστρο, το σχόλιο το δικό σας για το θέμα αυτό, τις πληθωριστικές πιέσεις και κατά πόσο δηλαδή σήμερα ένας εργαζόμενος είτε στην Κρήτη είτε εκτός Κρήτης μπορεί να περάσει το μήνα του με το μισθό του ή με το εισόδημα που έχει παράξει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους μας, το βιώνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι 15-20 του μήνα ο μισθός έχει εξατμιστεί και δεν έχουν καλυφθεί παρά μόνο οι βασικές ανάγκες, στέγαση, ενέργεια, λογαριασμοί και ίσως στις καλύτερες περιπτώσεις θέρμανση. Mm-hmm. Είναι λογικό ότι δεν μπορούν να καλυφθούν ανάγκες βασικές, πόσο μάλλον δευτερεύουσες ανάγκες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τουριστικό νησί ή Κρήτη, ποιος έχει τη δυνατότητα από εμάς εργαζόμενος να πάει διακοπές? Mm. Που για μας είναι και αυτό βασικό άγαθο, αλλά λέμε τώρα ότι έχει καταντήσει δευτερεύον και τριτεύον. Γιατί δεν καλύβονται πλέον ούτε καν οι βασικές ανάγκες. Νομίζουμε ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες, πρακτικά είναι η συρρήκνωση του μισθού, του εισοδήματος προς τα κάτω. Έχει πέσει το βιωτικό επίπεδο σε σύγκριση με πριν 5, 10, 15 χρόνια και δεν μπορούμε, ενώ παράγεται τόσος πλούτος, εμείς να ζούμε όλο και χειρότερα. Μάλιστα. Αυτή την αντίφαση δεν μπορεί να τη λύσει κανένα από τα αστικά κόμματα. Μάλιστα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, μια τελευταία ερώτηση, απαντάτε πολύ σύντομα. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών για εσάς, κύριε Τσουντάνη? Δηλαδή, τι θα πρέπει να δει ο κόσμος? Ποιο θα είναι το μήνυμα που θα πρέπει να δώσει η κάλπη? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές για την ελληνική κοινωνία? Θα μιλήσω λοιπόν γενικότερα. Νομίζω ότι η τετραετία έδειξε την προσπάθεια να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε διαφορετικούς τομείς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα αυτά. Έχουμε σε πάρα πολλούς τομείς μια φοβερή εξελιξιμότητα. Δεν μπορεί να σταματήσει τώρα. Δεν μπορεί να σταματήσει στη μέση. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει. Προσωπικά και θέλω να σας ευχαριστήσω που οι άξιοι συνομιλητές μου σήμερα μου έδωσαν πράγματα. Είμαι καινούριος και πραγματικά μαθαίνω από όλες αυτές τις κουβέντες. Νιώθω όλο και περισσότερο την ανάγκη να βάλουμε, όπως το λέμε, να βάλουμε πλάτη σε θέματα που μας αφορούν. Στο δικό μου κομμάτι, αναπηρία, mm-hmm. προσβασιμότητα και διάφορα mm-hmm. άλλα θέματα. Νομίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Αρμουτάκη, εσείς, ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της κάλπης? Κοιτάξτε, περάσαμε μια τετραετία ο Έλληνας, ο πολίτης, η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια πέρασε πολύ δύσκολα. Σε αυτό φταίει μια κυβέρνηση που δεν καταπολέμησε την σκορκέρδεια. Άφησε την σκορκέρδεια να διευρυνθεί. Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν οι απευθείας αναθέσεις. Με τη δημιουργία του COVID έγινε το πάρτι. Κατασπαραδίκε τεράστια δημόσιο χρήμα. Έχει κατασπαταληθεί. Η ακρίβεια και τα βασικά είδη επιβίωσης, με πρώτο τα καύσιμα που είναι τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, έρχονται οι λογαριασμοί, δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε και πού το πληρώνουμε, τέλος πάντων αυτά τα χρήματα πού πάνε, ποιος τα παίρνει. Mm-hmm. Αυτό το ανεξέλεκτο. Η ιδιωτικοποίηση του νερού, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, θα το δώσουμε σε επιχειρηματίες κι αυτό? Θα καταργήσουμε τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Όλα τα νομοσχέδια που έχουν ψηφίσει τώρα τελευταία, εκεί κατατείνουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα άλλο σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που να βοηθήσει τον πολίτη, την οικογένεια, το να σταματήσει την σχορτιέρδη, όπως είπαμε, και να ζήσει καλύτερες μέρες. Το επιτάσσει η εποχή, η σύγχρονη εποχή που ζούμε, επιβάλλεται μια κυβέρνηση να κυβερνηθεί από μια κυβέρνηση με ανθρώπους που τουλάχιστον μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά δεν φάγανε χρήματα. Δεν μπορούμε να τους χρεώσουμε ότι χρεώσαν την Ελλάδα, ό,τι ξέρεις, όλα αυτά. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η οποία την επομένη θα δώσει μεγάλη σημασία και θα στοχεύσει σε αυτά τα θέματα που τόση ώρα περιγράφουμε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη. Κύριε Σεμβουλάκη, το διακύδευμα των εκλογών είναι η επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές. Μια επόμενη ημέρα η οποία θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στην καθημερινότητα που άπτονται θέματα όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το ενεργειακό κόστος, όπως είναι η τιμή των καυσίμων, όπως είναι το εθνικό σύστημα υγείας, όπως είναι οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Θα μπορέσει δηλαδή να ξεφύγουμε από την αλαζονία και την υπεροψία μιας μονοκομματικής κυβέρνησης, η οποία απέδειξε ότι ούτε λύση μπορεί να δώσει, ούτε τον πολίτη στο κάτω-κάτω έχει νοιαστεί. Η έλλειψη των δημοσίων υποδομών, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η ακρίβεια η οποία έχει ξεφύγει, χωρίς να υπάρχει κανένας φραγμός, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να προκύψουν. Γι' αυτό λοιπόν οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους, θα πρέπει να δώσουν ένα Πασόκ ενισχυμένο, όπως έχει ζητήσει ο Πρόεδρος, που να μπορεί μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις, μέσα από το πρόγραμμα το οποίο ήδη επικοινωνούμε καθημερινά με τους πολίτες, να δώσουμε κάποια λύση και κάποια ανακούφιση στα προβλήματα των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνταξιούχων και της επόμενης μέρας για την ανάπτυξη του τόπου μας. Καλό λοιπόν τους πολίτες να είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο στο νομό Ηρακλείου, και γι' αυτό το λόγο και εγώ προσωπικά ζητάω την ψήφα τους με την εμπειρία να διεκδικήσουμε μαζί τα θέματα τα οποία αναφέρθηκα προηγούμενα και τα θέματα που είναι της κοινωνίας και των πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Σαλούστρο, εσείς. Είναι δεδομένο ότι όποια κυβέρνηση και αν υπάρξει την επόμενη μέρα των εκλογών, είτε αυτή είναι Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε σχήμα, θα είναι αντιλαϊκή, θα είναι εχθρική απέναντι στο λαό και στα λαϊκά στρώματα. Και γιατί όλοι έχουν δεσμευτεί για το τι πρόγραμμα θα εφαρμόσουν την επόμενη τετραετία. Αν θυμηθούμε, Νέα Δημοκρατία, το οποίο το ξέρουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία, το ΠΑΣΟΚ το 70%. Ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή, πρέπει να είναι όσο πιο ασταθής γίνεται. Να μην μπορεί να εφαρμόσει ούτε το 10% του προγράμματος που επιθυμεί, ακριβώς γιατί ο λαός θα το συναντήσει μπροστά του. Και αυτό μπορεί να το διασφαλίσει μόνο ένα ισχυρό κίνημα με το ΚΚΕ, δυνατό και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής. Και η ψήφος του ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος που πέφτει στην κάλπη ΚΚΕ και βγαίνει ΚΚΕ. Δεν βγαίνει ούτε πράσινη, ούτε ροζ, ούτε θα τη βρεις αγκαζέ με κάποιο άλλο κόμμα. Καλούμε λοιπόν το λαό την επόμενη μέρα των εκλογών να σταθεί ενισχυμένος μέσα και έξω από τη Βουλή, και αυτό απαιτεί ισχυρό ΚΚΕ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν απόψε εδώ, να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην προεκλογική δραστηριότητα που έχετε και προσωπικά στον καθένα να πάτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε ως αυτή την ώρα. Καλή σας νύχτα.